Έλα, για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους πόρο χωμημένο καψούριδες! Ζουμπουσάδες, ζουμπουσίτσες και ζουμπουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήρες, κάμπτο δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες... Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε και σήμερα να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα ρεγόρια και να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις παρακοδίες. Να κάνουμε ένα μια νύχια. Γιατί έτυχε ο Μπρετσάρτ, γιατί τη μπάλα εδώ, γιατί έτυχε. Είναι σαν αυτά που λέει στο τέλος, ρε παιδί μου, που είναι οι στοιχηματικές. Που λέει. Παίξε πολύ μεγάλη περιουσία. Τα λένε, πρέπει να τα πούν και τα λένε, φίλε, όχι η γλώσσα. Δεν. Ισχυρία, δεν μπορεί να πει. Εντάξει. Ελάτε, πουλάκια μου, ελάτε. Ελάτε και σήμερα να κάνουμε αγνή, αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, παλιοί και καινούργοι, φρέσκοι και παγιάτικοι. Εμείς είμαστε παγιάτικοι. Νέοι και γέροι, μεγάλοι και μικροί. Ψηλοί και κοντοί, χοντροί και αδύνατοι. Τι άλλο έχει, φίλε? Έχει πολλά, ρε παιδί μου. Σγουρομάλιδες σε καραφλή, έχει. Ναι, όχι, και εντάξει, και ο άλλος το δικαίωμά του, δεν είναι τώρα. Τι θέλει, μακριά από τον δικό μας και δεν είναι. Λέω τώρα. Από το δικό μας περίγυρο εννοώ. Δεν, μην πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού. Εδώ είμαστε, πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Ελάτε. Κάμ του δόθε. Να δούμε τι γίνεται στην αθλητική και παραθλητική επικαιρότητα. Να σχολιάσουμε, να βάλουμε τα ποταπά μας, τα τραγουδάκια μας. Να πούμε τα ανέκδοτά μας, να κάνουμε το χαβά μας. Γενικά να πάρουμε το μυαλό από τη στενοχώρια. Αναμένεται η απόφαση, η πολύ αναμενόμενη. Σήμερα μας τα κάνα σαν τα αερόστατα της Goodyear αυτά τα Zeppelin. Βγήκε χθες η οριστική απόφαση από το διαιτητικό, το σκάνδαλο. Ολοκληρώθηκε και με σφραγίδα και με υπογραφή. Δηλαδή η ιστορία θα γράψει ότι το 2018 ο Γαύρος φοβήθηκε τόσο πολύ να παίξει με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, φοβήθηκε τόσο πολύ να μας αντιμετωπίσει που ήρθε και έκανε κακάκια επάνω του, γέμισε τις καλτσούλες του, βγήκανε στην κάλτσα έξω, πότισε ο τόπος, στήσανε ένα ολόκληρο θεατρικό, έκαναν πραγματικά κοκοκό. Βιώσαμε μία φαρσοκομωδία. Κλαίει, το έχω πει ξαναπεί και άλλη φορά, ο Μολιέρος, ο Τσιφόρος, ο Σακελάριος, κλαίει και ο Αριστοφάνης. Όχι ρε μπίπι μου, πώς δεν το είχα σκεφτεί να κάνω αυτό. Πώς δεν είχα σκεφτεί να κάνω μονόπρακτο η θλάση από τη Σερπαντίνα. Η Ντίνα και η Σερπαντίνα. Πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Πέρασε αυτό. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κάτω το παρουσιάζουν και καλά ότι ευνοηθήκαμε κιόλας. Έχω πει κι άλλη φορά, έρχεσαι στο σπίτι μου μέσα, μου κλέβεις 10 εικόνες και επειδή μου επιστρέφεις τις 3 από τις 10 εικόνες, εγώ πρέπει να σου φιλήσω και το χέρι και τα δυο χεράκια και να πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευεργέτη μου, σε ευχαριστώ. Μεγαλόψυχε που πραγματικά μου επιστρέφεις στις 3 εικόνες, δηλαδή πραγματικά συγκλονιστικό. Δεν είναι. Αλλή μόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι τόσο, μεγαλόψυχος και μου επιστρέφεις τις 3 από τις 10 που μου έκλεψες. Κάπως έτσι είναι. Έτσι το παρουσιάζουν. Από εδώ βέβαια και εμπρός δίνουν ελεύθερα το δικαίωμα στον κάθε κατσαπλιά, άλλη μια φανταστική λέξη που έχει εκλείψει κι αυτή. Πεθαίνει στη δεκαετία που διανύουμε. Είναι παλιά λέξη, όπως και η λέξη σαλτιμπάγκος. Δηλαδή δεν ξέρω αν ένα παιδί που είναι τώρα 20 τι χρησιμοποιεί. Πρέπει να είσαι 35 πλάς. Για να, ο κατσαπλιάς και ο σαλτιμπάγκος. Σαλτιμπάγκος δεν σημαίνει ότι είναι μόνο μας στον πάγκο. Βγήκε και μπροστά. Περπάτησε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλο αυτό και δίνει αβίαστα το δικαίωμα. Και με βάση το δε δικασμένο και αφού υπάρχει προγενέστερη κατάσταση σαν αυτή που βιώσαμε, να μπαίνει ο κάθε ένας και να κάνει το χτυπάει κεραυνός, ότι παρασύρει το τσουνάμι το ποτάμι, ότι ακρίδες έρχονται και κάθονται μέσα στο κεφάλι του, ότι τέλος πάντων οτιδήποτε, τον κυνηγούν βατράχια αυτά, ότι έχει δεινοσαύρους, ο καθένας μπορεί να βγάλει μια μαλαμπίμπιπ. Καλημέρα Κωστή. Το ωραίο πρώτο μήνυμα, φίλε, γεμάτο αγάπη, πρόσεξε. Δεν ακούγεστε από το ίντερνετ. Να ένα χτύπημα με τρικλοποδιά την ώρα που πάω να φύγω αντεπίθεση. Δεν με έχει εντυπωσιάσει κανένας. Έρχεται και έρχεται ο αμυντικός φίλε και μου δίνει σκαριές, κάνει τάκλινγκ στις γάμπες. Δηλαδή οι τάπες του είναι κάτω από το γόνατο και με ξαπλώνει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
με το ξεκίνημα. Δηλαδή 8 και 7 δεν ακούγεστε από το ίντερνετ. Θα κάνουμε, θα φροντίσουμε να ακουγόμαστε από το ίντερνετ. Γεια σου Μότο Μουδανιά. Θα το δούμε αδερφέ μου. Θα το δούμε. Θα φάμε τα γνωστά μπινελίκια. Λες και είμαι εγώ αυτός που δεν βάζει με το κουμπί να παίξει ή ο ηχολήπτης. Λες και είναι δική μας ευθύνη. Θα το δούμε παιδιά. Θα το φροντίσουμε. Θα το φροντίσουμε. Χορηγή πρώτη ώρα είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκπληκτικά πράγματα και συσκευές NEF. Πολλά χρόνια εμπειρίας. Νούμερο 1 στα ηλεκτρικά. Είναι φυσικά το όλα στα όρθια με δύο καταπληκτικές ψυσταριές και στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολη. Υπέροχα νοστιμότατα πράγματα. Χορηγός πρώτη ώρα παντοτινός και αιώνιος. Οπτικά Μανολόπουλος. Optic Stores Μανολόπουλος. Ζευγάρια υπέροχα γυαλιά. Για τα μάτια σας και ηλίου και οράσεως και καταπληκτικές τιμές και ποικιλία και εξυπηρέτηση και φακούς επαφής εννοείται τα πάντα για τα μάτια σας. Κάντε τη βόλτα σας Παναγή Τσαλδάρη 22 στην Νεάπολη δίπλα στον Αεγιώργη στον κεντρικό δρόμο. Και βέβαια δεν ξεχνάτε σε καμία περίπτωση ότι δεν παίρνετε γυαλί μαϊμού. Καλύτερα μη φοράτε τίποτα. Από το να φορέσετε γυαλί το οποίο είναι απλά βαμμένο, κάποια στιγμή θα φέρουμε Μανολόπουλο εδώ να σας τα πει. Από τα τζάμια μαϊμού από πλανόδιο κτλ. Καλύτερα το λέμε, μη φοράτε τίποτα. Αν να βάλετε τέτοιο τζάμι. Μέχρι και τύφλωση, μου είχε πει ο Μανώλης. Μέχρι και τύφλωση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα απορροφάει την ακτίνα και σου καίει, φίλε, μέσα το σύστημα. Να πούμε, μπορεί να σου κάψει τον. Όλο το εσωτερικό. Άρα ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την περίπτωση. Μακριά από μαϊμού προϊόν. Εδώ είμαστε. Πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Προχωράμε. Όμορφα και ωραία. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση. Την περιμένουμε την απόφαση. Εγώ αρνούμε να πω την ποινή. Εδώ και μέρες. Τη στιγμή που χθες οι γάβροι δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πήγαν στο ξενοδοχείο έξω από τον Τζακαλώτο και κάψανε να πούμε τον Πειραιά. Θεωρούν ότι είναι αδικημένοι γι' αυτό. Θα έπρεπε όλες οι υπόλοιπες ομάδες, άντε να μην πω όλες οι υπόλοιπες, να βγάλουμε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, γιατί και αυτοί τα ίδια κάνανε όταν μπορούσαν, αλλά θα έπρεπε να έχουμε κάψει όλη την Ελλάδα να πούμε 500 φορές με όλα αυτά που έχουν γίνει. Η δε FIFA. Το πρωί όταν ξυπνάω πίνω γάλα με κακάο. Μπα. Αλήθεια. Σοβαρά. Τώρα ξυπνήσατε. Τώρα θέλετε Brexit. Τόσα χρόνια δηλαδή που έχουν σαπίσει τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια με τα στημένα, με τις απειλές, με τους καμένους φούρνους, με τις επιθέσεις σε παίκτες, σε δημοσιογράφους. Με το γάβρο να έχει αλώσει τα πάντα. Δεν είχατε καθόλου μια ανησυχία να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ε? Δεν την είχατε καθόλου την ανησυχία, έτσι. Τώρα ξαφνικά σας έπιασε πρεμούρα. Τώρα σας ήρθε. Τώρα. Τόσο καιρό τι. Απλά τώρα είναι ο ΠΑΟΚ στη μέση, ε! Είναι ο κακός Ιβάν! Πήγαν τα παπαγαλάκια, πήγαν τα τσατσάκια, στάνταρ 100% και είπανε, βάλτε πλάτη! Εκεί που είναι ο γιος του Σάβα Θεοδωρίδη. Είναι η ίδια FIFA που ήρθε εδώ ο Πλατινή και η ίδια UEFA που ήρθαν εδώ και μας είπανε να κάνετε κι εσείς ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια. Αυτό να κάνετε, έτσι δεν είναι, μας είχε πει ο Πλατινί όταν ήταν στην Τούμπα. Μετά αποδείχθηκε ότι έχει βάλει και τα δυο χέρια μέσα στο μέλι. Ο Μιχαλάκης, ο Πλατινί, ο. Καταλάβατε. Ε, και τώρα έρχονται και κουνάνε το χέρι Brexit. Τώρα Brexit. Τώρα γιατί. Τόσα χρόνια με γκυρτζίκι, με σαρί, με σάπια τα πάντα. Με μία ομάδα να παίρνει τα σφυρίγματα 90-10. Απαξιωμένο το πρωτάθλημα τελείως, με απειλές μέσα, με, ξαναλέω, με καμένα αυτοκίνητα, με καμένους φούρνους. Με στημένα μάτς. Δεν ίδρωσε το αυτάκι σας. Τώρα υπάρχει εφίδρωση στο αυτί.
Τώρα ξαφνικά Brexit. Να σας το πω κι αλλιώς. Αυτοί κάτω τόσα χρόνια έπαιρναν τα 25 από το Champions League και πλήρωναν από εκεί. Τα έπαιρναν. Έτσι δεν είναι? Ο Ιβάν έχει χώσει 100 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια, 6-7 χρόνια, χωρίς να έχει πάρει τα λεφτά του Champions League. Θέλετε να σας πω τι θα γίνει άμα θα γίνει Brexit? Ακούστε τώρα τι έγινε. Αυτοί εδώ πήγαν να πιέσουν, και δεν βγήκε τυχαία βέβαια αυτό εχθές και προχθές, ότι ή θα τιμωρήσετε ή Brexit. Δηλαδή, να το πούμε με πιο απλά λόγια, ή θα φανίσετε τον ΠΑΟΚ ή θα του κόψετε 9 βαθμούς και θα τον τιμωρήσετε και για του χρόνου, να βάλετε και του χρόνου υποθήκη την πορεία που θα κάνει, όσο μπορούμε, ισοπεδώστε τον. Διαλύστε τον ΠΑΟΚ ή θα κάνετε αυτό ή Brexit. Προσέξτε. Προσέξτε πόσο μαστόρια είναι στην προπαγάνδα, στο δημιουργούμε κλίμα. Φέραν και τους φίλους από το εξωτερικό. Βάλαν και αυτούς στο παιχνίδι. Και κουνάνε τώρα το χέρι και λένε, προσέξτε, ή βαριά τιμωρία ή Brexit. Μάλλον δεν περίμεναν ότι θα φτάσει μέχρι εκεί το πράγμα, λέω εγώ. Έτσι έχω την αίσθηση, δεν έχω καμιά πληροφόρηση. Ούτε κάνω ρεπορτάζ έπο. Λέω όμως, θέλω να βάλουν με τον μπαμπούλα να κουνήσει το χεράκι, να πάνε να πούνε, ξέρετε, αυτό, εκείνο, το άλλο, να κουνήσουν λίγο αυτό το χέρι για να πέσει βαριά τιμωρία. Δεν είχαν όμως, πιστεύω, φτάσει στο σημείο να περιμένουν ότι η FIFA, οι φίλοι τους, θα πούν Brexit, ρε, όλοι έξω. Ξέρετε που θα πάνε οι μεγαλομέτωχοι, οι δίθεν γαλαντόμοι? Από κάτω, αν πούμε ότι βγαίνουμε εκτός Ευρώπης, στα σπίτια τους. Σιγά μη βάλουν λεφτά από την τσέπη τους. Πότε το έκαναν? Αυτός εδώ ο άνθρωπος, αυτός είναι που ματώνει τόσο καιρό. Φέτος δηλαδή τι θεωρήθηκε, ότι βγήκαμε Ευρώπη? Με την Έστερσουτ είχαμε έσοδα από την Ευρώπη. Τεράστια ζημιά είχαμε. Τάχωσε ή δεν τάχωσε? Δεν έφερε τους παίχτες στην ίστατη στιγμή. Και το Βιερίνια και το Σαμπράνο και το Μαουρίσιο. Δεν έφερε παίκτες ακριβούς. Δεν πλήρωσε τον Μπρίγιοβιτς. Άρα για να δούμε, ρε μάγκες, ποιος αντέχει χωρίς τα λεφτά? Αντέχετε? Γιατί έχω την αίσθηση ότι άμα ακουστεί το Brexit, θα μου πεις, περίμενα να μείνει εκτός Champions League Ολυμπιακός πρώτη χρονιά. Γιατί άλλες χρονιές που να τολμήσουν. Τώρα σου λέει δεν θα βγούμε που δεν θα βγούμε. Ας πάμε να κάνουμε, να φέρουμε τον μπαμπούλα να τους φοβερήσει. Αυτό ακριβώς. Σας το λέω έτσι με πολύ απλά λόγια, χωρίς αναλύσεις να πούμε βαθιστόχαστος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να δούμε μετά πόσα πίδια βάνει ο Σάκος, άμα πούμε όλοι, όλοι εκτός Ευρώπης. Να δούμε. Εδώ δεν βάζανε από την τσέπη τους όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα βάλουν τώρα? Αυτή είναι μαθημένη. 25, έβγαζε και το βαζελάκι δίπλα. Τα φιλαράκια. Πάρε και εσύ ένα ποσό για να βγεις, να αποκλειστείς από το Champions League. Θα παίξεις το Europa League, μια χαρά. Θα πάρω εγώ τα 25, πάρε και εσύ ένα ταλιράκι, άσχημα σου είναι, που δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις. Αποκλειόταν ο Παναθηναϊκός φυσικά επειδή δεν είχε ομάδα. Να το market pool στην τσέπη. Βλέπετε τι ωραία που γίνονται οι δουλίτσες. Μια χαρά. Εμείς αντέχουμε, ρε. Εσείς αντέχετε? Και ο κόσμος τρελαμένος τελείως. Χθες για να πάμε στα σπίτια μας, πήγαμε μέσω Νέο Δελχή. Για να περπατήσεις χθες στη Μοναστηρίου και για να φτάσεις ανέμενες. Ανέμενες Κορδελιό, ανέμενες Εύωσμο, ανέμενες Διαβατά, Δεδροπόταμο. Αν ήθελες να πας σε αυτές τις περιοχές, πήγε περίπτωση. Σε έστερε να πούμε από τα μετέωρα να πας. Και όχι αυτά εδώ τα μετέωρα, τα μετέωρα τα άλλα να πούμε. Με τα ψηλά τα βράχια τα μενίρ. Γιατί έρχεστε παιδιά και έχετε τόσους κλούβες? Γιατί δεν αφήνετε τον κόσμο να πλησιάσει, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη που κάνετε όλα αυτά για τον ελληνικό λαό? Γιατί Αλέξη? Γιατί κύριε Βασιλιάδη δεν θα έρθεις που ήταν να έρθεις στην έκθεση? Εδώ κύριε Βασιλιάδη, όπως σε βλέπω έτσι με το μαγουλάκι, το τροφαντό, έχουμε καταπληκτικά τρίγωνα πανοράματος. Έχουμε κοψίδια ωραία αυτά να στείλουμε στη Λαδόκολα να φας, να στείλουμε στο Όλα στα Όρθια να φας.
όμορφα πράγματα. Τι μεζεκλίκια εκεί στα λαδάδικα, αυτά παντού έχει και ψάρια μαθές και τα πάντα έχουμε. Γιατί! Γιατί δεν ήρθες και σιροπιαστά και αυτά τα πάντα. Γιατί, γιατί σκιάζεστε. Για ποιο λόγο. Και αφού έχετε πολιτική βούληση και είστε τόσο μάγκες, γιατί δεν τη βγάλατε την απόφαση για τον ΠΑΟΚ πριν έρθει εδώ ο Τσίπρας. Και μην ακούω αυτό ότι ναι, σε πρώτο βαθμό λέει θα είναι υψηλή ποινή, αλλά μετά λέει θα πέσει. Μπα. Όταν, το ξαναλέω, ο άλλος σου κλέβει 10, μπορεί να σου γυρίσει και τα 10 μετά. Δύσκολο. Σου γυρίζει τα 3 και λες οκ. Okay. Όταν η πρωτόβαθμη η ποινή είναι τόσο υψηλή, ό,τι και να κόψει, κατάλαβες. Τι γίνεται, δηλαδή αν ήταν ας πούμε μείον 3 βαθμοί, τώρα με την ΑΕΚ, να ήταν μείον 3. Εύκολα γίνεται το μείον 3, γίνεται επανάληψη του παιχνιδιού, λέω εγώ. Άμα πάει ο άλλος και κάνει μείον 9 ας πούμε, τι να κόψει στην Εφέσιον. Τα λέω τελείως μπακαλίστικα. Για να τα καταλάβουμε όλοι, όπως τα αντιλαμβάνομαι και εγώ δηλαδή, τι να σας πω, νομικούς όρους σύμφωνα με την εγκύκλιο 27 κάθετος του νόμου 52, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω. Λέει ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έκαναν τα πάντα με τον βρωμερό, με τον συχαμερό τρόπο να μαστερήσουν το πρωτάθλημα. Αυτό λέει ο κόσμος. Και ο κόσμος, επειδή είναι αγνός, επειδή είναι αμόλυντος, επειδή είναι δίκαιος, μπορεί μέσα στην τρέλα του για τον ΠΑΟΚ να παρασυρθεί από τα συναισθήματά του. Εδώ όμως έχει την ψυχραιμία και την κρίση να καταλάβει ότι ήρθατε μέσα στο σπίτι του, του μαγαρίσατε το σπίτι. Με τον πιο συχαμερό τρόπο. Κλέψατε, βιάσατε και σηκωθήκατε και φύγατε. Σηκωθήκατε και φύγατε. Και αποδεικνύεται ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν από την αρχή προμελετημένο, προσχεδιασμένο 100%. Λέω σε κάποιον φίλο εκεί στο πατρικό μου στην Τούμπα και είχε δίκιο. Του λέω ρε, εσύ δεν βάλαμε κι εμείς ένα δίχτυ πριν το μάτς με τον Γαύρο? Γιατί μου λέει ρε Κωστή, και εκεί να μην έπεφτε αυτός, κάτι άλλο θα έβρισκαν αυτοί. Δεν υπήρχε περίπτωση και έχει δίκιο. Κάτι θα βρίσκαν αυτοί να κάνουν κάτι. Κάτι άλλο. Και πραγματικά, τους είχε που τους είχε συγχαθεί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που είχαν κάνει, φέτος ξεφτυλίστηκαν τελείως. Και οι πιο άκουσα μετριοπαθείς ανθρώπους, που όταν εμάς το αίμα μας βράζει και έχουμε τέλος πάντων αυτή την πρεμούρα, αυτή την συναισθηματική φόρτιση κάθε φορά, πάντα ήταν ψύχρεμες φωνές, άνθρωποι μεγάλης ηλικία, που λέγανε εντάξει ρε παιδιά, Okay, πιο ήρεμα, πιο αυτό, μην... Τους είδα εκτός εαυτού, ανθρώπους μεγάλους ηλικία. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Παίξατε πραγματικά με το νευρικό του σύστημα. Όλες αυτές τις μέρες, ακόμα και αυτή η ατέρμονη αναμονή, ακόμα και αυτό το ατελείωτο πράγμα όλες αυτές τις μέρες, αυτά τα 24 ώρα που μας στερήσατε τον ύπνο, την ηρεμία μας, μας στερήσατε την όρεξη να παίξουμε με τα παιδιά μας, να μην βόλτες με τους φίλους μας, να κάνουμε απλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, θα το πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Και δεν μιλάω σε καμία περίπτωση για πράξεις βίας. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Μην μου πουν μετά. Όσοι νομίζετε ότι αυτή τη φορά θα περάσει ντούκου, ο κόσμος θα δεχτεί παθητικά τη σφαλιάρα που θα του ρίξετε και θα γυρίσει και το άλλο το μάγουλο, ή θα κάτσει σαν κακομοίρη, σαν καρπαζοής πράκτορας να δεχτεί το ότι του κλέβετε αυτό που δικαιωματικά του ανήκει, κάνετε λάθος μεγάλο, πλανάστε πλάνη νικτράν. Αυτό έχω να πω εγώ. Αν νομίζετε λοιπόν ότι θα μείνουν έτσι αναπάτητες αυτές οι προκλήσεις, κάνετε μεγάλο λάθος. Είδαμε ένα τσουνάμι επικοινωνιακό, ιστερία, λύσα κατά του Ιβάν Σαββίδη. Χολή μεγάλη, 20 λεπτά, 25 λεπτά αφιερώματα, ο κόσμος έμεινε άναυδος. Ακόμα και αυτοί, το ξαναλέω,
που δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Εμείς είναι η καθημερινότητά μας. Είναι κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτοί λοιπόν που είναι κάπως πιο αποστασιοποιημένοι, σοκαρίστηκαν. Και οι πιο αποστασιοποιημένοι έπαθαν σοκ με όλο αυτό. Τέτοια λύσα. Για ένα λάθος ενός ανθρώπου, για μια φωτογραφία. Θα δικάσουν τη φωτογραφία λοιπόν σήμερα. Θα το ξαναπώ, ίσως προλαβαίνω τελευταία μέρα να το πω. Τι έπρεπε να γίνει, το ένα χάθηκε οριστικά. Έπρεπε να γίνει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πήγε σκολαρίκι, έριξε να πω την πρώτη ποινή, και μετά, ναι, κόψε και κάτι. Όχι παιδιά, δεν πάει έτσι. Δεν πάει συμψηφιστικά. Δεν πάει έτσι, γνώμη που σας χαλάμε λίγο το κέφι, αλλά μας χαλάστε εσείς την καθημερινότητα. Και τώρα έπρεπε να πει τι. Έλα εδώ ΑΕΚ. Είπε ο Κονέ έτσι. Πού να βγούμε να παίξουμε. Μας είπαν αλλά πού να μετά από τόση ώρα. Το είπε ο ίδιος. Ότι ο διαιτητής σου είπε πάμε να παίξουμε. Ο Χιμένεθ λέει τα ίδια στην Ισπανία. Τα παίρνεις αυτά και λες έλα εδώ ΑΕΚ. Αφού δεν είναι μείον 10 αρνείσαι να βγεις. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Της λες έλα εδώ βγαίνεις να παίξεις τα 6 τελευταία λεπτά με 1-0. Και ας μην βγει να παίξει ΑΕΚ. Τώρα αυτό που είχε πει ο γραφικός Μπάρμπας. Να ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Με ένα μίσος. Τόσο πολύ μισείτε τον ΠΑΟΚ. Βγάζετε μίσος, δεν το καταλαβαίνετε. Και αν εμείς δικαιούμαστε να έχουμε μια απέχθεια για όλα αυτά που έχετε κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για όλα αυτά που σαπίσατε τις Κυριακές του κόσμου, που εκμαυλήσατε, που εκπορνεύσατε ό,τι πιο όμορφο υπάρχει σε άθλημα, εσείς για ποιο λόγο να έχετε τέτοια απέχθεια στον ΠΑΟΚ? Τι σας έκανε ο Ιβάν Σαββίδης? Τι σας έκανε ο κόσμος του ΠΑΟΚ? Σας στέρισε κάτι? Σας τρύπησε κάπου? Σας έκλεψε το οτιδήποτε? Ή απλά επειδή υπάρχουμε και είμαστε δυνατοί και είμαστε συσπηρωμένοι και είμαστε τρελαμένοι? Και αντί να γινόμαστε λιγότεροι, γινόμαστε περισσότεροι και δεν μπορείτε να το χωνέψετε αυτό. Είδατε κάποιον που πήγε να σας χαλάσει την καλομοιρασμένη πιτούλα? Αυτό είναι παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα άλλο για να μην μας γουστάρουν. Αλλά να σας πω και κάτι. Γουστάρουμε τόσο πολύ να μην μας γουστάρετε. Σας το λέμε με πάσα ειλικρίνεια. Αλλά η λέξη ειλικρίνεια νομίζετε ότι είναι κάποιο χωριό να πούμε στη Βόρεια Ρινανία. Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ έτσι τα βλέπω παιδιά. Σας λέω αυτό που σκέφτομαι, δηλαδή σκέφτομαι φωναχτά. Αυτά που σκέφτομαι και εκτός μικροφόνου. Έτσι νιώθω. Τέτοια λύσα. Γιατί ήρθε και πλήρωσε ο άλλος τα χρέη του 11,5. Τι λες ρε. Έρχεσαι και δεν κάνεις και εσύ να πούμε αβαβά, να πες κατηγορία. Σαν την κίτρινη κάτω. Κανόνι τα χρέη. Αχα, χουχου, αυτά τα κανέβηκε. Έτσι ερχόμαστε και τι ερχόσαστε. ΑΕΚ 2014. ΑΕΚ 2014. Το ότι κυλιδώσατε το αφημί σας, τίποτα δεν σας ενδιαφέρει. Το ότι μπήκατε και κάνατε κανόνι, τερτύπη. Χάλασε την πια, τι κάνει αυτός ρε. Πληρώνεται κάμισε εκατομμύρια. Τι κάνει αυτός. Φέρνει μεταγραφάρες χωρίς να έχει έσοδα από το Champions League. Τι κάνει αυτός. Συσπυρώνει τον κόσμο, μια από τις τελευταίες ελπίδες του ήταν ο κόσμος να σκοτώνεται. Για τον Τζαβέλα, για τον Αναστασιάδη, για τον Γλύκο, για τον Λουτσέσκου, για το αυτό. Τώρα με αυτό που μας κάνατε τεράστιο καλό, το καταλαβαίνετε. Ποτέ δεν ήμασταν πιο ενωμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Προσφέρατε υπηρεσία στην οικογένεια και στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Προσφέρατε υπηρεσία. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Τι κάνατε. Μπούμεραγκ. Για αλλού πήγατε, αλλού μας οδηγήσατε. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, να δώσουμε, σήμερα θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, να δώσουμε και δύο τραπέζια. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε! Αφιερωμένο σε δύο παοξάκια στην Αχαΐα. Μέσα στη φωλιά του γάβρου. Αφιερωμένο στο νεκτάριο, τσατσαρό. Καρδασάκι μου, αίμα μου. Και στο κολυτάρι εκεί, στο φαρμακοποιό. Το πιο ΠΑΟΚ φαρμακείο της Ελλάδος.
Μέσα στη φωλιά, ξαναλέω. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε. Αγόρι μου, φάρμακο για τον ΠΑΟΚ, για την τρέλα, για τα μυαλά που πονάνε, έχεις βρει. Πουλάς, δεν πουλάς φίλε. Δεν υπάρχει. Μόνο εσένα αγαπώ. Μόρκο κάνω το Θεό. Αντρέα Κωνσταντινόπουλε, που είναι εκεί στη γειτονιά, να πούμε από κάτι χωριουδάκια εκεί στην περιοχή. Έχει έρθει ο Κατσουράνης στον ΠΑΟΚ. Μου λέει ο αδερφός μου, ο Κατσουράνης λέει, ξέρεις λέει από πού είναι η καταγωγή του, λέει, από τα Ζαρουχλέικα. Μου λέει είναι έξω από την Πάτρα ένα χωριό που, εντάξει δεν θέλω να σου περιγράψω καταστάσεις. Αλλά μου λέει είναι λέει εκεί, είναι τι να σου πω, λέει, μια κατάσταση κάπως μπερδεμένη. Προσπαθώ να το θέσω εύσχημα, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Το πετυχαίνω στο κόσμος λοιπόν, έχει βγει όλα με την οικογένεια. Γεια σου Κώστα, καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, στην πόλη μας και τα λοιπά, αυτά, ναι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να παίξει μπάλα εδώ και να δει. Εμείς θα σε αγαπήσουμε αν είσαι αυτός που πρέπει και αν είσαι συνεπής και σωστός και έντιμος και αυτά και τα λοιπά. Του λέω 2-3 πραγματάκια, ναι. Α! Χαιρετίσματα λέω από τα Ζαρουχλέικα. Μόλι του λέω. Πού τα ξέρεις εσύ τα Ζαρουχλέικα! Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, πάμε στις γραμμούλες. Μην ξεχνάτε καφεμάγαζο.gr. Τώρα που έχετε καλοκαίρι, αν είστε επαγγελματίες που έχετε καφετέρια, εστιατόρια, ταβέρνα, αν έχετε τέτοια πράγματα, beach bar, εκεί με φοβερές γρανίτες, με φοβερά σπιτικά αναψυκτικά, με η γεύση της μάνας και της γιαγιάς, υπέροχα πράγματα και βέβαια espresso vendo, φρέντο espresso vendo, καφεμάγαζο.gr. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σουβού. Θουβού. Εμπρός λοιπόν. Θουβού λέει τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Ποιον είχα πέτερα. Δεν μπορώ να σας πω λέει. Όχι δεν μπορώ να σας πω λέει. Γιατί λέγε θα παρεξηγηθεί η μάνα τους. Έβγε Θουβού. Λοιπόν. Αυτό που ακούγεται είναι. Αυτό που ακούγεται είναι αλάρμ. Ναι. Είσαι δεξιά λέει... σταματημένος. Ναι σταμάτησα δεν είμαι παραδοτικά όταν μιλάω. Λέει. Μωρό μου λέει όταν θα πάω, λέει άμα θα πάω λέει, για μίση, λέει τι θα βγω, μίση στεναχωριέσαι. Λοιπόν. Επίσης το πολύ ωραίο, πώς λέγεται λέει η μίγα που βγαίνει λέει πρώτη στα καλυστία, η μίγα μίς. Ακριβώς. Ήταν πολύ καλό. Ανοίγω χτες, πάω το βραδάκι σπίτι από τη δουλειά, ανοίγω τη τηλεόραση να δω λίγο ειδήσεις γιατί είχαν πολλά. Ναι. Ήτανε, δεν ξέρω να πω το κανάλι, ήταν στο Sky τέλος πάντων ήδη. Το πείσε, το πείσε, σιγά μην το δούμε. Ναι. Φίλε. Τέλος πάντων, ναι, την στο ώρα Sky. Που α, το ανοίγω, ναι, Κωστή, ναι, ναι, ναι. Την ώρα που το ανοίγω, έχει, που δείχνει που έχει πρωθυπουργός, έχει φτάσει λέει στο ξενοδοχείο, εκεί να παίξω έχει τρεις κλούβες τρομάτων στον δρόμο. Τρεις κλούβες μόνο, τρεις κλούβες. Ναι, ναι. Προσπαθούν να την κλείσουν, να την ανοίξουν, να περάσουν κτλ. Λέει τι και πώς. Δείχνει μετά, επεισόδια κάτω που είναι ο Τσακαλώτος. Ναι, ναι, καίνε τον Πειραιά. Και εκεί που καίνε και δείχνει να έχουν βάλει κάδους και τα λοιπά και λέει ο δημοσιογράφος εδώ βλέπουμε εικόνες του εργού τύπου φωνάζουν στιγμό του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Ναι. Και ξαφνικά τάκ, πετάει και το μια φωτογραφία του Τσακαλώτου του Τσαβίδη και ξαναχάνεται. Α, σιχτήρ. Ναι. Σοβαρά μιλάς, του Τσακαλώτου με το Τσαβίδη. Δηλαδή ότι γι' αυτό καίνε τους κάδους. Δηλαδή, πώς λέει, δεν ξέρω. Κάτι που συνείδητα μηνύματα. Ναι, ναι, σου περνάνε εικόνα, τσαφ τσαφ. Το είδες ή το φαντάστηκες. Είσαι σίγουρος. Το είδες, έτσι. Για ένα-ενάμιση δευτερόλεπτο. Έτσι, έτσι, τάνταν. Περνάει ένα κρυφό μήνυμα. Είναι σαν την κρίζα διαφήμιση. Βγαίνει, ξέρω εγώ, ότι και καλά, ένα τσακαλό του δείχνει το τσακαλό του Τσαβίδη. Ξέρω εγώ, τάγκ. Και στο τέλος του δελτίου, ότι ξέρω εγώ, λόγω μάλλον λέει των προτιμήσεων του ως φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Θουβού, ένα πράγμα έχω να σου πω. Καλά που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας, γιατί παίξαμε μόνο 7 αγώνες κυκλισμένων, γιατί το μάτς του Ολυμπιακού δόθηκε στα χαρτιά και γιατί θα φάμε και άλλη τιμωρία. Ευτυχώς δηλαδή που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή αυτό με καθησυχάζει. Σκέψου να μην ήταν. Καλά τώρα. Φιλιά, αδερφέ μου! Να μας είχε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι. Ναι. Περίμενε. Όλους. Καλημέρα. Όλοι τους. Καλημέρα. Αγάπη μου γλυκιά, πόσο χρονών είσαι? 4 είναι, 4. Αγάπη μου, όμορφη, να τη γέρεσαι. Φιλιά, καλημέρα σας. Ναι.
Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί, Γιώργο! Το παλικάρι πήρε, προηγουμένως είπε για το Sky, εγώ δω στο Star και τι γυρίσανε και είπανε. Και εκείνοι που πηγαίνανε να διαμαρτυρηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, πεταχθήκανε ξαφνικά, βγήκαν από τα στενά οι αστυνομικοί, τα ΜΑΤ, άκου, πεταχθήκανε ξαφνικά και χρησιμοποίησανε χημικά. Για να υπάρξει χημία μεταξύ τους. Έτσι, οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτε. Και όπως είπε, δείχνει εκείνη τη στιγμή τη σοίδα του Σαββίδη, το Σαββίδη με τον Τσακαλό του, να φοράει ο άνθρωπος στο κασκόλ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή απαγορεύεται ένας πολιτικός να υποστηρίζει μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είπε τίποτα για τον Κουμπάρο. Όχι αυτό. Και τι έκανα δηλαδή, δεν κατάλαβα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι ρε παιδιά το ρόλο αυτοί που λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Πού είναι, ελάτε να βγείτε ένας. Ένας από εσάς βγείτε, έχετε παντελόνια φοράτε. Βγείτε ρε παιδιά, ένας να πει. Έκανα μαλαμπίπι, πλέγαμε παπαριές. Ένας. Αλλά πού να βγουν. Πού και να μην μας υποστηρίζει. Ναι, πού και να μην. Πολιτικός, ένας υπουργός κτλ. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Αλλά όσο μας χτυπάνε, πιο πολύ θα γινόμαστε. Δεν ξέρω αν είδες χθες τη φωτογραφία του πιτσιρικά από το Ρόντο του Καναδά που βαστάει την μπάλα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο οποίος γίνονται στο Ρόντο. Άσε φίλε, αυτό είναι ζουμουσού, Γιώργο. Αυτό ακριβώς προσπαθώ. Η ματιά που έχει ο πιτσιρικάς που δείχνει, ρε εσείς ό,τι και να κάνετε, όχι χίλιοι. Όχι, τι λες ρε. Σοβαρά μιλάς. Όπου και λες τώρα. Οι άνθρωποι δεν παίζονται ρε. Και λένε χθες για τα που κέρδισε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι στα χαρτιά και δείχνει τα στιγμιότυπα του Σαββίδη που είναι... Φτάνει ρε παιδιά να πω. Το έχετε παραχέσει με το συμπάθειο. Ναι. Sorry αυτοί που λέω αυτό. Φτάνει πια να πω. Δηλαδή έχετε καταδείξει γελί. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το καταλάβω. Τόσο δηλαδή. Τόσο. Και γυρίζουν όπως είπες και εσύ προηγουμένως και το λες καθημερινά με το πρόβλημα τα δύο τα παλικάρια μας που είναι στην Τουρκία τους έχουν μέσα καθημερινά μας βάζουν τα κολοκάνελα τα τουρκικά τα σιριέλ. Βγαίνει και ο άλλος ο μπούφος χθες ένας κατσίκης και τι λέει αυτός. Να ανταλλάξουμε λέει οι 8 λέει που ζήτησαν άσυλο να τους ανταλλάξουμε για να στείλουν τους δύο. Δηλαδή όχι μπακάλις. Οι 8 που ζήτησαν άσυλο με τους δύο που είναι όμοιροι. Να τους κάνουμε, δηλαδή βάζεις στην πάντα όχι πολίτευμα, όχι σύνταγμα, όχι νόμους, όχι κράτος, τίποτα. Τίποτα. Κατσίκης. Αυτός φοβήθηκε τη σούβλα, μάλλον γι' αυτό την είπε τη Μαλαμπίπη. Το πρωτοσέλιδο το είδες στην Φιλάδα. Δεν χαλάω την υγεία μου πριν πω στην εκπομπή. Ο Παοξής υπουργός, γιατί ρε παιδιά να μπούμε. Αυτό το πάρω και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Γεια σου Γιωργάρα μου, σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Το ξέρω παιδιά, πολύ πινελίκι τρώω στο διαδίκτυο γιατί δεν έχουμε ίντερνετ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα και δεν είναι και δική μας ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη δηλαδή ούτε του ηχολήπτη, ούτε του σταθμού. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζετε να ασχολείστε με πράγματα που δεν έχουν καμία αξία πλέον. Ναι. Συνεχίζετε. Ασχολείστε με τον Ολυμπιακό. Τι να πω τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα. Σήμερα το πρωτάθλημα στο παίρνει ο κύριος Μελισσανίδης, το κύριος σε μεγάλα εισαγωγικά. Οι πρακτικές που λειτουργήσαν φέτος είναι... τάδε έφε Τίγρης που τον λένε αυτοί, ναι. Και αυτό σε μεγάλα εισαγωγικά. Καλά, 100%. Είχε κάνει την εμφάνισή του, αυτές οι πρακτικές είχαν κάνει την εμφάνισή τους όταν πάλι προσδοσαστούσε αυτός ο κύριος, πάλι σε εισαγωγικά το κύριος. Λοιπόν, δεν φοβάμαι να μην με μηνύσει. Ποιος έδερνε τους διατητές, ποιος έπαιρνε τηλέφωνα και απειλούσε, είναι ίδια πρακτική με αυτό. Λοιπόν, και θέλω να πω, η εικόνα της ΑΕΚ σαν ομάδα φάνηκε στην Εθνική. Ακριβώς. Λοιπόν, τι άτομα είναι, τι παιδιά είναι αυτά που παίζουν στην ΑΕΚ. Ακριβώς. Λοιπόν,
Το είπαμε. Δεν μπορούσαν αλλιώς. Παναγιώτη, δεν μπορούσαν αλλιώς. Θα λέμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ότι το 2018 λοιπόν, εγώ, μας ειδικά, έκλεψαν ένα πρωτάθλημα δεν στα χαρτιά. Τίποτα, από μένα δεν έκλεψαν τίποτα. Ναι, εγώ στο σκεπτικό μου. Ναι, και εγώ και, εγώ και όλοι μας. Και όλοι μας. Δεν αλλά μπορεί να με εκλέψει κανένας από αυτούς. Πρακτικά αυτό έχουν κάνει όμως. Ναι, πρακτικά. Το τι νιώθουμε, το τι νιώθουμε εμείς. Το τι υπάρχει μέσα μας, στη συνείδησή μας, στο μυαλό μας, ναι. Αλλά μέσα στο γήπεδο ήμασταν εμείς αυτοί που έπρεπε. Πολύ κοστί, να τα παρατούσε ο Πάο και να έλεγε, ας πούμε. Βλέπω ότι εκεί υπάρχει συσπήρωση. Αυτό. Υπάρχει, όσο ποτέ. Το πώς το λένε, σκέφτονται για το μέλλον, αλλά αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Μα ήδη κάνουν το σχεδιασμό με τον προπονητή. Αυτός ο Γερμανάκος, ο επίτροπος, πώς το λένε, να πάει να βρει το φιλαράκι του, το Θεοδωρίδη, και να τα πούνε εκεί τα κρέξη. Τώρα τους πήρε ο πόνος. Όποιος θέλει, ας το κάνει. Ας το κάνει πρώτα από την εθνική. Ας ξεκινήσει από την εθνική και ας πάει στις ομάδες. Εμένα, εγώ σαν πάω, δεν φοβάμαι. Άλλοι φοβούνται. Έτσι. Φιλιά πολλά! Γιατί φαίνονται από τις πράξεις τους. Ο κύριος Αλαφούντος, πώς τον λένε, ο Κολοτούμπας, δεν πληρώνει. Δεν έχει λεφτά. Έχει. Δεν πληρώνει. Άρα περιμένεις τα λεφτά που θα πάρεις από την Ευρώπη για να κάνεις τον πάγο. Για να δούμε. Όχι. Αν σας βαστάει, ελάτε να βγούμε από την Ευρώπη. Εμείς ξέρουμε. Ο δικός μας θα ματώσει άλλη μια φορά όπως κάνει. Για να δείτε πόσο ξεφτύλες είστε. Πρώτα η εθνική. Όχι οι ομάδες. Οι ομάδες δεν φταίνε. Οι παράγοντες φταίνε. Οι παράγοντες αυτοί που το φέρανε εδώ πέρα το ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια ήταν καλά. Τώρα που βγήκε ο Γραμμένος, τώρα που πήγαινε ο Πάκ να πάρει το πρωτάθλημα, δεν είναι καλά. Γιατί να είναι καλά. Τέλος πάντων. Έγινε Παναγιώτη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι. 2310-287-888. Πέσαμε όλοι μαζί. Περιμένουμε την απόφαση. Το τι θα γίνει. Δεν θα είναι αυτή η οριστική απόφαση. Το λέω για εσάς που μου στέλνετε και μηνύματα. Ότι θα υπάρχει και σε δεύτερο βαθμό εκδίκαση. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Στην Εφέσεων. Ναι. Αυτό που οφείλουμε εμείς είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι σπυρωμένοι και οι παίκτες να μπουν μέσα και να πάρουν και τα 5 παιχνίδια. Και τα 7 παιχνίδια μάλλον. Γιατί είναι και τα 2 του κυπέλου. Η Ρεβάς με τον Πανιόνιο και ο τελικός. Που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει χωρίς κόσμο. Είναι και κλεισμένο να γίνει στο ΆΚΑ. Ναι, γεια σας. Καεστά περμητίδο λεβεντάσια οπλικατόριο. Έτσι. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι, αγώ, σου μου σου έτσι, λέμε αγώ. Και όλα τα καίμε. Έτσι. Κουφάλανε κορδάφτη όσες αποφάσεις να βάλεις. Εμείς ανάγκη δεν έχουμε από τίποτα. Να έτσι. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε τα χάλια σας, ρεζίλια. Βγάλτε τα πάπερς εφόσον πήρατε την απόφαση. Τώρα δεν σας χρειάζονται πια. Κολοχέστηδες. Έτσι πάει. Συγγνώμη κιόλα για την έκφραση. Για το μου. Κόλο. Ναι. Λέμε όμως κολοκοτρώνεις, λέμε κολοκύθι, δεν είναι κακή λέξη. Του Κοντρέρας η ομάδα κόλο λεγόταν, κόλο. Δύο κόλους κιόλας. Δύο κόλους κιόλας. Κόλο. Λοιπόν, δεν τρέπονται λιγάκι. Βρεσά δεν τρέπονται λιγάκι, μιλάνε κι ακόμα, μιλάνε. Δεν τρέπονται, του συχάθηκε η ψυχή μου. Όλος ο κόσμος. Του συχάθηκε 70 χρόνια. 70 χρόνια να αφαιρέσω τα 7-8. 62 χρόνια του συχάθηκα. Εγώ προσωπικά τίποτα άλλο δεν έχω να πω και ό,τι απόφαση θέλω να βγάλω και για τ' άλλο. Εγώ είμαι πρωταθλητής Ελλάδος, τελείωσε. Έτσι, και ταυλούχος. Έτσι. Τελείωσε. Φιλιά. Η συνείδηση των παοξίδων. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Έχουμε πίσω το βράχο, το μεγάλο ευεργέτη μας που δεν φοβόμαστε τίποτε. Προχώρα Σαββίδη και εμείς είμαστε μαζί σου. Μη φοβάσαι. Γεια σου Παυλάρα μου. Εδώ ακούσαμε και αυτό. Βγήκε ο Μπουμπούκος και είπε λέει είμαι ΠΑΟΚ. Ο οποίος δεδηλωμένος βάζελος. Δηλαδή με ποσταρίσματά του. Έτσι και ο μπαμπάς μου που ήταν από κάπου στην Κοζάνη και αυτά και έτσι και είμαι και εγώ ΠΑΟΚ. Άστο φίλε. Έχετε να κάνετε όχι κολοτούμπες. Εδώ τώρα έγινε ολόκληρη ιστορία
στην σύσκεψη στελεχών που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι άφαντοι, άφαντοι όλοι. Δεν βάζω κόμμα, άφαντοι. Πουθενά. Σε όλο αυτό τον ρημαγδό είναι άφαντοι. Ο κόσμος λέει, τι έγινε, έχουμε, έχουμε βουλευτές. Έχουμε βουλευτές. Εδώ βάλετε τώρα, βάλετε η πόλη, βάλετε ένας άνθρωπος που έφερε δουλειές στην πόλη, βάλετε η ομάδα, βάλετε η ίδια ιστορία της πόλης. Άφαντοι, μουγκοί. Και δημιουργήθηκε θέμα στην σύσκεψη, υπήρξε γκρίνια. Πήγαν από εδώ επιτελείο και είπανε κάτω τι γίνεται, τι κάνετε ρε παιδιά. Τους είπανε, ρε παιδιά, καταλαβαίνετε ότι πάνω, γιατί είναι στη Χρυσή Γιάλα και δεν καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνετε ότι τον κόσμο τον έχετε προσβάλει, ότι νιώθει προδομένος από το κόμμα του και ότι όλοι αυτοί βάζουν πρώτα την ομάδα τους που είναι η οικογένειά τους, είναι η τρέλα τους και μετά το κάθε πεταμένο κόμμα. Το καταλαβαίνετε, προφανώς έτσι θα πρέπει να τους είπαν. Αν υπάρχει κάποιος από εδώ που πήγε και νιώθει, να τους είπε με παιδιά, μας περιμένουν πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Ούτε καν, δηλαδή ούτε καν στο πονηρό να βάλουν το μυαλό σου να πούνε κάτσε ρε, τέτοια αβάντα στον κουμπάρο του, τέτοιες αβάντες. Ο κόσμος αγανάκτησε, δεν ξέρει τι να κάνει, έχει τρελαθεί τελείως, έχει τρελαθεί τελείως. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω πολύ να βγάλουμε μπουμπούκο να μας πει τον ύμνο του ΠΑΟΚ αφού είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Έβγε. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Την ψηλιάστηκε προφανώς εκεί στα κουφάλια που ήρθε για να μιλήσει και δεν μίλησε τελικά. Μάλλον ξύπνησαν τα ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΑ αισθήματά του ρε παιδί μου. Θα έδεκα μια σημαία σε κανένα μπαλκόνι, θα έδεκα ένα αυτοκόλλητο, θα έδεκα ένα κασκόλ πουθενά, σε κανένα. Και. Εκεί. Λέει, παιδιά, ο Δασκαλάκης δεν υπάρχει. Λέει, αν πήγαινε λέει, στο παιχνίδι της γυναίκας, στον ορό της αλήθειας, σε εκείνη την ερώτηση, έλα, έλα, πες τώρα, τι ομάδα είσαι, υπήρχε περίπτωση, φίλε, τα χάνε τα λεφτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνο το φοβερό παιχνίδι, φίλε, έτσι, αξιοπρεπέστατο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, εδώ είμαστε, πάμε. Εδώ είμαστε. Ναι, πες μας. Τι κάνεις, περνάς κάθε μέρα, γλυκούλης, τι γλυκούλης. Περνάς. Δεν είναι ψηλό το μελαχρινό, μέσα στο σπίτι το ψηλό. Γιατί στο μυαλό μας είναι και το μελαχρινό είναι κολόνα, φίλε. Ενώ μπορεί να είναι ένα 52 το μελαχρινό. Το μελαχρινό θυμάμαι και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Μια φορά το έχω δει, λέει. Κάτσε, ρε φίλε, κάθε μέρα δεν περνάς. Τις άλλες μέρες δεν το βλέπεις, στην καρτέρι. Λέγεται και αιμονή λίγο. Όχι αιμονή, αιμονή. Προσέξτε, βάζω, προσέχω τα ζυπώνα μου. Λοιπόν. Μπράβο στον Τζίπρα, Κωστή. Σοκάρομαι λίγο. Και προχωράει ο Στράτος και λέει: ένα μεγάλο μπράβο που αποφάσισε επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει γήπεδο στον ΠΑΟΚ με τα λεφτά του Σαββίδη. Έτσι είναι, εμείς δεν πήραμε κανένα εικοσάρικο όπως ο Μελισανίδης, έτσι. 20 από την περιφέρεια εκεί. Μόνος του θα το φτιάξει ο άνθρωπος. Δεν ζητάμε τίποτα από εσάς, δεν θέλουμε ρε, τίποτα. Ούτε. Πάμε στις γραμμές, χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις υπέροχες. Αν θέλετε, μου δηλώνετε και το όνομά σας για να σας στείλω. Τι να κληρώσουμε σήμερα, μία λαδόκολα θα κληρώσουμε. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, άμα γουστάρετε. Επίσης, μην ξεχνάτε, καλόε, αλόι με μύρτιλο 23-12-200-500, υπέροχα πράγματα από την κορυφαία εταιρεία αλόις, η καλόε, καλόε.gr. Και βέβαια, Χαλβάς Λουκάς, νούμερο 1, με εξαγωγές όλο τον κόσμο, η αυθεντική πολιτική γεύση. Και δεν ξεχνάτε επίσης, παιδική κατασκήνωση, μια φορά και έναν καιρό, σε ένα υπέροχο μέρος, στην Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Εκεί θα πάρετε τα παιδάκια σας, θα τα βάλετε σε ένα υπέροχο μέρος. Ενημερωθείτε στο 23 10 25 67 88, για το πώς μπορείτε να πάτε δωρεάν εκεί. Μια φορά και ένα καιρό. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί ρε Ρωμάριο.
Να ξεκινήσω ότι χθες για το ίντερνετ, να ξέρεις, δεν το συζητάμε καν. 100% φίλε. 100%. Το τι πινελίκι, το τι πινελίκι, δεν μπορείς να φανταστείς. Πρόσεξε. Την πληρώνει πάντα αυτός που είναι δεμένο στο κατάρτι, φίλε. Δεν πάνε να είναι τεχνικοί εταιρείες, δορυφόροι και ρες. Ρε μαλαμπί, μπιπ, κοστί, γιατί σήμερα να πούμε, ξέρω εγώ, γι' αυτά. Ακούς, κοστί. Τι πάντα τηλέφωνα. Ναι. Να πάμε δρομολογείο, παίρνουμε έναν καφέ και ακούμε αυτούς τους μαλαμπίμπ και τον πίνουμε σαν ένα χυμό τον καφέ. Αυτοί στέμε, τέλος πάντων. Ναι, μονορούφι. Αγόρι μου. Α, ήρθε τώρα, ήρθε το μαραφέτη. Ήρθε. Τι θα έλεγα, δεν ξέρω αν άκουσες στην ΕΕ το πρωί που είπανε ευχόμαστε λέει ο πρόεδρος να μην είναι μπλεγμένος. Δεν ξέρω αν το... Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα. Τι, ευχόμαστε ο πρόεδρος να μην είναι μπλεγμένος. Ναι, για το... Για το Μαρινάκι. Για το πλοίο, ναι. Ναι. Ευχόμαστε να... Πρόσεξε, μπλεγμένος. Γελάω, ξέρεις γιατί. Έλα, κάνεις διακοπές. Γελάω που λέμε μπλεγμένος, που λέμε ου, έμπλεξε με μία, θα το τα φάει όλα. Μια σουρλουλού, μια γλωσσού, αυτή. Κάνεις διακοπές, αδερφέ μου, σε χάνουμε. Ετοίμασε Κωνσταντινόπουλος live, γιατί πρέπει να την ξανακάνω την αφιέρωση. Τώρα ήρθε το ίντερνετ, τώρα μας ακούν στην Πάτρα. Στράφη πήγε. Όχι, το άλλο που ψάχναμε, το live να πούμε. Ναι, καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Καλό στο παιδί, ρε! Πού είσαι, ρε Κάραγιαν? Να είμαι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να ερεμήσω, Έτσι. Είναι φλαράκι. Φάνηκαν τώρα εδώ γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ήταν επειδή δεν είχαμε ομάδα, επειδή κάναμε λάθη. Τι έγινε, παιδιά? Επειδή εμείς κάτι δεν κάναμε σωστά πάντα, να κερδίζατε, ας κάνατε. Ας κάνατε ομάδα. Εμείς οι γραφικοί να πούμε σαν το Μένι και σαν κάτι άλλο, εκεί τη λέμε ότι το ΠΟΚ κάνει τα πάντα και αυτοί φταίνε για ό,τι συμβαίνει, να πούμε. Όχι, ρε εσείς, δεν έχετε ομάδα. Προσπαθήστε λίγο παραπάνω. Έτσι δεν λέγανε. Μάλιασε η γλώσσα μου τόσα χρόνια στα μικρόφωνα. Και τι έλεγες, φίλε, πριν μπήκανε, μας βιάσανε, λέει, μας κλέψαν, τι είπες. Τους κάναμε μήνυση και πληρώνουμε για ψευδορκία, φίλε. Όχι απλά. Σωστό. Πληρώνουμε κιόλας. Και ηθική βλάβη επειδή τους χαλάσαμε την ηρεμία. Ακριβώς. Επειδή δεν καθίσαμε να μας ρίξουν και ένα δεύτερο χέρι, όπως γινόταν τόσα χρόνια. Στην ουσία αυτά ήταν πρόλογος που ήθελα να πω για να πάρω πελάτη. Ήμουν αβέβαιος. Πειρές. Ναι, μόλις. Ασύχτηρ. Ρε με τρολάρετε, ρε παλιόπαιδα. Μα την Παναγία. Αλήθεια, ας την Παναγία παίξω, ρε. Ας την Παναγία, σοβαρά μιλάς τώρα, πήρες πάλι. Πού πηγαίνει? Στη Μισκή κατεβαίνω στο κέντρο, φίλε. Τώρα πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός, φίλε. Να παίρνετε τον Κουστούλη, εδώ είμαι εγώ. Εδώ είμαι για σας. Για την πάρτι σας, βρε. Λοιπόν, πρέπει να γίνει τώρα, πριν βγει η απόφαση. Μετά είναι αργά, φιλαράκι. Κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν τώρα, φιλαράκι. Όχι μετά. Μετά πάει το έργο. Να ξέρεις. Τέλος πάντων. Αγόρι μου. Άντε. Πήγαινε τον πελάτη στον προορισμό. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. 23-10-287-888. Τηλεφωνείτε για να θέλετε. Σας βάζω και για τραπέζι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Να πάρετε την περάστα. Πάτε να φάτε να γουστάρετε. Μετά το Πάσχα. Ναι! Άντε ρε Κωστάκη! Για πες! Το παλικάρι ήταν το καλύτερο της γειτονιάς. Δεν φταίει αυτό, του τα ρίξαν στο ποτό. Δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Δεν είχε δώσει. Χαμήλωσε λίγο, μ' ακούσα ραδιόφωνο, χαμήλωσε. Όχι, δεν σε ακούω ραδιόφωνο. Δεν σε ακούω, όχι, όλα κλειστά. Τι σφυρίγματα να πούμε. Τι σιρήνες είναι αυτές. Άκουσες, ευχόμαστε να μην είναι μπλεγμένος. Δηλαδή, έμπλεξε μια παντρεμένη, του τα έφαγε όλα. Μια σουρουλού, μια γλωσσού. Η χειρότερη. Πριν από αυτόν τα είχε με δύο άλλους, με κάτι ποδοσφαιριστές. Και είχε λαμβάνει κάτι παρτούς. Αλλά δεν το παιδί κάθε Κυριακή στην εκκλησία το βλέπαμε. Το καλύτερο παιδί με το χαμόγελο στη γειτονιά. Δεν είχε δώσει ποτέ καμία αφρομή. Με το χαμόγελο στα χείλη να βοηθήσει με τις άντρες, γιαγιάδες, να περάσει απέναντι τα σκυλάκια, τα αγαπούσε, τα χάιδε. Με παλιοπαρέες έμπλεξε. Έμπλεξε το παιδί. Το μπλέξανε, δεν ήξερε. Το τυλί. Ξανε, φίλε. Ο καλύτερος μαθητής ήτανε. Ο καλύτερος καραβοκύρης. Αχ, ένα παιδί σαν τα κρύα τα νερά. Θα σα πείσει μέσα. Ο ημέ, φεφ, παπέ, ουί. Δεν μου λες. Τώρα, ειλικρινά, τώρα έτσι και μια ερώτηση πραγματικά να ακούνε φίλοι
που ψηφίζουν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι να εκπροσωπήσουν... Κοίταξε, κοίταξε, για να σε διορθώσω. Μη συνεχίζεις την πρόταση, λέγοντας πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι, τοπ, το κόβεις εκεί. Πάει λάθος, ό,τι πεις από εκεί και πέρα, έτσι, είναι λάθος φίλε. Ό,τι και δεν είναι άξιοι φίλε για τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Για τίποτα. Για τίποτα. Δηλαδή, τόσο παροχημένα και φθηνά ψέματα που λένε, πραγματικά, ακόμα και οι ψηφοφόροι τους, ρε Κωστή, τι να πω, τους πιστεύουνε σε τέτοιες μπαρούφες. Αυτός ο άνθρωπος κάποτε ξεπάτανε το κόμμα στο οποίο είναι τώρα, δηλαδή. Και τώρα είναι ΠΑΟΚ. Τους έβριζε, φίλε. Αυτούς που είναι τώρα και κάνει τον αντιπρόεδρο, τους έβριζε. Αλλά δεν θέλω, δηλαδή, παιδιά, δεν μπορώ, μόνο και μόνο που μιλάμε για πολιτική, βγάζω φλίκτενες, φίλε, πραγματικά στο λέω, μου χαλάει όλη η διάθεση. Προτιμώ από τους να τους δω να μιλάνε. Να τους δω να μιλάνε όλα τα κόμματα. Δεν ξεχωρίζω τώρα, ούτε διαχωρίζω. Προτιμώ να δω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Να κάτσω και να δω το τσιμέντο. Να ακούω τον καζό να φυτρώνει. Αλήθεια στο λέω, φίλε. Αλήθεια. Το τσιμέντο μπορεί και να μου πει μια αλήθεια. Μπορεί και να ενδιαφερθεί για μένα. Όχι, γιατί ξέρεις, αυτός δεν ήταν και από αυτούς που τώρα από τις προηγούμενες μέρες ψιλοπανηγύριζε. Που για κάποια από τα ψιλοπανηγύριζε. Όχι, με το που βγήκε η απόφαση εν μέρη. Πανηγύρισαν όχι επειδή είναι, λέει, δεν είναι λέει εγκληματική, είναι λέει συμμορία. Ζήτω, είμαστε εδώ, είμαστε συμμορίτες. Ναι, και όχι επειδή... ο τρόπος που πανηγύριζαν, ξέρεις τι μου θυμίζει, το είπα και αλλού αυτό, θα σου το πω και σένα, είναι σαν να έχουμε μάθει ότι μας κερατώνει η γυναίκα μας, ναι. Το έχει μάθει και όλη η γειτονιά, όλοι οι γνωστοί μας, όλοι οι φίλοι μας εκεί, όλα τα Πέριξ, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα υπάρχει και η φήμη ότι αυτός, ρε παιδί μου, που την έχει περάσει, να πούμε, το παστέλωμα, είναι και πολύ ταυραντισμένος και με άλλες που το έχει κάνει από τρίβημα και κάτω με καμία. Είναι, μιλάμε έτσι, για σιγουράντα για τρίβημα. Και πανηγυρίζουμε επειδή μαθαίνουμε ότι δεν έδωσε λοκό, έτσι, και πανηγυρίζουμε ότι δεν έδωσε όλες τις πόρτες ανοιχτές. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αφού τελικά έχει μείνει έγκυος και γεννάει, είναι ένα μόνο το παιδί και βγαίνουμε και λέμε, βλέπετε, είναι ξεφτυλισμένοι που λέγατε τρίδυμα. Για τρίδυμα. Ένα είναι μόνο το παιδί. Πάρτε τα τώρα. Δεν μου λες, εσύ είσαι που λες αυτό τον φοβερό το γλωσσοδέτη με το γλώτσο σκούφο ή μπερδεύομαι με άλλον. Τους αρκουδομπούχες ο νερόκολους. Α, μπράβο ρε φίλε. Α, μπράβο. Ναι. Α, μπράβο. Καλά σε θυμάμαι. Ναι. Πώς, ξανά. Τους αρκουδομπούχες ο νερόκολους. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλά θυμήθηκα τη φωνή του, ρε φίλε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Αλήθεια λες. Αλήθεια να λες. Κάνετε ομάδα να νικάτε και τους δικαστές. Να κάνετε ομάδα και το δικαστές, βέβαια. Και τους δικαστές και το δικαστή Dread. Λοιπόν, καταρχήν εγώ να καταγγείλω τους προηγούμενους όλους, γιατί όλους. Έχουν εξαπολύσει μια επίθεση στον Άδωνη. Ναι. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω εδώ στην ομιλία του. Ήθελα να πάρω κρίμα. Τον Ανογιλέκο, ήθελα να πάρω πουλάει τους 7, ναι, πουλάει τις 7 τραγωδίες του Εσχύλου και ας είναι αυτές 4, αυτός τις πουλάει, 7 είναι λέει το πακέτο. Ναι, ναι, δεν τώρα είναι. Δεν ξέρω τι έχει. Θα σου πω τι γίνεται. Ερώτηση έχω να κάνω εγώ σοβαρή, γιατί σε ακούω πραγματικά με έναν εμπεριστατωμένο λόγο, τεκμηριωμένο. Ναι. Εγώ εμένα 83. Μπορώ να φορέσω έναν ογιλέκο ή πρέπει να είμαι νάνος. Υπάρχει μπορείς, το γίγαντο ογιλέκο. Μπορείς. Μπορώ. Δεν είναι απαραίτητα για τον κούγια τον γιλέκο, λοιπόν. Ερώτηση. Τι ωραίος που είσαι. Ερώτηση άλλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί μου έρχονται τα ερωτήματα. Και επειδή σε βρήκα τώρα, θέλω να μου λύσεις απορίες. Πιστεύεις ότι κάτι έπαιξε με τη Χιονάτη και τους 7 νάνους. Σίγουρα κάτι έχει παίξει. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Με όλους, με κάποιους από αυτούς, με τον αρχηγό, με τον Παπαστρούφ, τον αντίστοιχο. Γιατί κλαίγανε οι νάνοι, γιατί κλαίγανε όταν έφυγε και ο Νάτι από το σίγουρα, σπίτι. Σίγουρα, γιατί κάτι παντελόνια που έχουν βρεθεί δεν είναι βερμούδες, είναι τα παντελόνια των νάνων. Οπότε σίγουρα κάτι έχει παίξει. Λοιπόν, να με βάλεις την κλίση. Βεβαίως θα σε βάλω, έλα, πες μου. Το Μάτι 155 και να σου δώσω και μια πληροφορία, επειδή έχω ένα φίλο που μένει. Ναι. Κοντά στο σπίτι του Άδωνη, ναι. Ακούει κατά καιρούς τον Άδωνη να φωνάζει «Τι σου κάνω, μάνα μου, τι σου κάνω» και η απάντηση ξέρεις ποια είναι. Ναι. Απόλυτη γειτονιά, φωνάζει όλη η γειτονιά. Της απαυτώνει στα τύμπανα. Μάλιστα.
Αυτά που λες. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Γιατί δεν μας μιλάτε, μας το λέτε με το βλέμμα. Ζούμου σου λέμε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Λέμε κάθε μέρα. Μην κολώσετε από όλο αυτό. Μην σκύψετε το κεφάλι. Μην δηλιάσετε. Μην κλονιστείτε. Είναι ο βασικός του στόχος. Προσέξτε καλά. Το νου μας εμείς. Πιο ενωμένοι από ποτέ. Καταλάβατε τι γίνεται. Κατάλαβε και ο τελευταίος. Ο πιο αδαής. Ο πιο αθώος. Ο πιο ανυποψίαστος. Κατάλαβε όλο αυτό που έστησαν. Κατάλαβε τη λύσα κατά του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να μην πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Να μην βγούμε από αυτό το πράγμα από πάνω. Να βγάλουμε το κεφάλι μας πάνω από το νερό και μετά να εκτοξευθούμε. Το καταλαβαίνετε. Ξαναλέω αυτό που έχω πει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Όποιος φοβάται να βάλει συναγερμό. Όποιος φοβάται πάει και κοιμάται. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Μη δηλιάζετε, μη ρίχνετε την ασπίδα σας. Μην αφήνετε να σας πειράξουν την ψυχή σας, το μυαλό σας. Βγάλτε αντίδραση, βγάλτε εγωισμό, βγάλτε περηφάνεια. Καταλάβαμε όλοι τι έχει γίνει. Αηδίασε όλη η κοινωνία, όλος ο κόσμος με αυτά που έκαναν. Αλλά το κυριότερο είναι εμείς να μην δηλιάσουμε, να μην κλονιστούμε. Πιο αποφασισμένοι από ποτέ είμαστε και πιο σπυρωμένοι και πιο ΠΑΟΚ από κάθε άλλη φορά. Αλίμονο. Αλίμονο αν τώρα σκύβαμε το κεφάλι και μυρολατρικά δεχόμασταν ό,τι γίνεται. Ή κλονιζόταν η αγάπη μας στα τέσσερα γράμματα. Σε καμία περίπτωση. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έγινε. Γεια σου. Ρε. Έλα μανιού. Και τόση ώρα λέω τι έγινε. Λέω θα μιλήσω. Δεν σ' άκουγα. Τι να πω, φίλε, και εγώ να πούμε τον καημό. Και εγώ τον καημό μου βγάζω. Δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, φίλε, στο τσατσαρό. Και έρχομαι και τα λέω μόνος μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, θέλω φίλε, να πάρω σε κανένα δυο, θέλω να πάρω τηλέφωνο. Α πούμε την αλήθεια, έτσι. Αλλά. Για πες. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καιρό που θέλω να πάρω τηλέφωνο. Προσπάθησα πολλές φορές να μιλήσω. Αλλά εντάξει. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε. Ευτυχώς έχει πολύ λαό και δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Παρά τη στεναχώρια. Λοιπόν, φίλε, από όλα αυτά που έχουν γίνει και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, εγώ είμαι 2,5 μέτρα παλικάρι αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ, πολύ ψηλός, φίλε. Δεν με φτάνει κανένας. Ακριβώς. Δεν με φτάνει κανένας. Και όλη η μαγιά μου είναι μία. Που όλοι γίνανε ένα. Όλοι. Για να με πειράξουνε, αλλά δεν μ' ακουμπήσανε, φίλε. Ακριβώς. Δεν μ' ακουμπήσαν καν. Και τι κάνανε? Με κάνανε πιο δυνατό. Πιο δυνατό. Πιο δυνατό. Πιο αποφασισμένο. Και πιο μάγκα και πιο δυνατό. Yeah. Απλά, φίλε, εγώ θα το πω με μία λέξη. Πλέον δεν με φτάνουνε. Ακριβώς. Και μου επιτρέπεις μόνο μία πολύ μικρή παρενθεσούλα. Ακούω από πολλούς. Ναι, Κωστή, λες, είμαστε πιο δυνατοί, να μην σκύψουμε το κεφάλι, ναι, αλλά με το πρωτάθλημα τι θα γίνει. Παιδιά, ένα πράγμα, γράψτε το. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτάσουμε αν είμαστε όλοι ενωμένοι. Με αυτόν τον άνθρωπο στο τιμόνι, με πίση στην ομάδα, με τόσο λαό, με τέτοιες μεταγραφές, με τη νέα Τούμπα. Δεν γίνεται να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Τώρα τι κάνανε? Βάλανε εμπόδια, βάλανε τρικλοποδιά. Μας το κλέψανε. Εκεί θα οδηγηθούμε, Χάρη. Εκεί θα πάμε, φίλε. Να το ξέρεις. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω και να το πω σε όλα τα ΠΑΟΚια. Μάγκες, όσο είμαστε ενωμένοι, ακριβώς, όλοι θα κάνουν κουλουτούμπες και μακροβούτια. Πάρτε το χαμπάρι. Είδες τι έκανε ο Άδωνης που οριότανε και χτυπιότανε. Είδες τι έκανε ο Μητσοτάκης. Τα κανάλια, οι συγγνώμες. Όλοι. Μα όλοι θα αρχίσουν τις κουλουτούμπες. Πάρτε το χαμπάρι. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Απλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Μη μασάτε τίποτα. Όλοι μαζί δεν μας ακουμπάνε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όσο για το πρωτάθλημα, δεν με νοιάζει, φίλε. Δεν με νοιάζει. Θα το πάρω και ας χτυπιούνται. Και ο Τίγρης και ο Γατάκιας
Και ο όποιος θέλει ας είναι, εγώ το πρωτάθλημα θα το πάρω. Τη χάρη να τους χαρίσω 25 μοίρια δεν θα τους την κάνω. Θα τα πάρω, θα κάνω νέα τούμπα, θα κάνω 5 μεταγραφάρες και βάλτε κιάλια να με ψάξετε. Αδερφά μου, αδερφέ μου, αγοράκι μου, αγοράκι μου. Φιλιά, γεια σου Μανγιού. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού, αδερφέ μου. Μόνο ενωμένοι, τέλος. Μόνο, μόνο, όπως λέει και ο Γκόραν. Όπως λέει και ο Γκόραν. Πάμε, πάμε, μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, εγώ. Καλώς τον, ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Έγινε, αγόρι μου. Εδώ αδερφέ, εδώ, ζουμουσού αδερφέ. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν δηλιάζουμε. Δεν υποχωρούμε στα πιστεύω μας. Την εισαγωγή τη χτεσινή την έκανε στην καλύτερη ώρα που λέει ο λόγος. Ευτυχώς που δεν σε πέτυχα με τη σημερινή την εισαγωγή. Δεν θυμάμαι καν τι είπα σήμερα, όχι τι είπα χθες. Λοιπόν, σήμερα είπες άλλα πράγματα, χθες είπες εκείνο το ωραίο με το Monster Chef. Α, ναι, 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 ναι. Και α, κάτι... που χτύψε το τηλέφωνο και αυτά με την... Κάναμε ναι, ναι. Χαβαλέ, σήμερα είπες άλλα πράγματα. Αυτά που πρέπει. Έτσι, άλλοτε, άλλοτε κάνουμε πλάκα, μπράβο. Άλλοτε σοβαρά. Τι γίνεται τώρα. Γιατί στο λέω τώρα αυτό, υπάρχει λόγος. Πηγαίναμε, έχουμε να κάνουμε μια ψηλοτέμβαση με τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Και πηγαίναμε περαστικά, αυτό η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγόρι μου. Δεν είναι τίποτα, αλλά όσο και να πεις, έχεις κάποιο άγχος, κάποιο... Λοιπόν... Όλα να πάνε καλά. Και λέω κάτσε, λέω ευχαριστώ αγόρι μου, να είσαι καλά, όλος ο κόσμος κάνει. Και βάζω, λέω, βάλαμε τον Κωστάκη από το χωριό μέχρι Θεσσαλονίκη. Είσαι, είσαι, λέω την εισαγωγή και κάνεις αυτή την αγωγή, ρε φίλε, το καταευχαριστηθήκαμε. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Να σήμερα είπες άλλα πράγματα. Που είναι της παρούσης που λέμε. Αλλά και αυτό που έκανες δηλαδή, μας ανέβωσε το εθνικό ρεύμα. Αυτό το Monster Chef με την πρέζα πάνω στο Πολοκεθάκι ήταν ό,τι πρέπει. Να ξέρεις, δεν είναι δικό μου αυτό, το είδα στον τοίχο. Ναι. Το ανέβασε ναι, ο Χρήστος. Ναι. Απλά λοιπόν, έτυχε να χτυπήσει το τηλέφωνο και κάναμε το διάλογο κτλ. Ναι, ναι. Τις μαγειρικές. Τώρα, τα παιδιά τα είπαν όλοι πολύ καλά. Εγώ δεν μπορώ να τα πω τόσο καλά. Θα πω ένα πράγμα μόνο, ό,τι λέμε όλοι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αυτοί έκανε να γυρίσουν σε play-off, να ξαναφέρουν τα play-off. Αλλά να σου πω και κάτι Κωστάκι. Άμα θέλουν, τέσσερις ομάδες που είμαστε πρώτοι, για μένα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Να κάνουμε ένα μίνι πρωτάθλημα τώρα. Για να μην αδικηθεί κανένας. Μα εσύ, γιατί εσύ τι ρε Κωστά, νομίζω ότι αυτοί πρώτα. Θέλουν να μην αδικηθεί κανένας. Τι ψάχνεις να βρεις τρόπους. Εδώ τώρα όχι, μηχανεύτηκαν, εδώ υπάρχει ολόκληρη μηχανογραφία, το καταλαβαίνεις. Εδώ βρήκαν, εμπνεύστηκαν ένα πράγμα, εγώ πιστεύω, σε κάποιο καφέ, φλωροκαφέ στο Κολωνάκι, σε ένα σκαμπό, τρεις-τέσσερις άνθρωποι είπαν, τι γίνεται με αυτούς. Πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα εκεί πάνω, έτσι μιλάνε. Εγώ κυκλοφορώ εκεί κάτω, που λένε, και ακούω πως μιλάνε αυτοί οι λιμοκοντόροι. Πρόσεξε, εκεί πάνω, 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 τι θα κάνουμε, άσε, θα βρούμε στα δύο μάτς που... Είπες... Απλά, αυτό. Είπες κάτι για τον πρόεδρο του κ. Σαντίδη, έβγαλε την μπάλα από το πόδι του Δικέφου Λαϊτού. Μέχρι τότε αυτοί, πολλές φορές αυτά τα όρνεα του λεκανοπεδίου, πλησίαζαν να φάνε τον Αϊτό. Κουνούσε λίγο τη φτερόγα ο Αϊτός, αν και άρρωστος ξαφανιζότανε. Τώρα όμως φιλαράκι, ούτε μπάλα έχει, τίποτα δεν έχει. Πετάει όχι, πήγαινε μέχρι εκεί που τον άφηνε η αλυσίδα. Πήγαινε να πετάξει ναι. Και χρακ! Ναι, τα όρνια περιμένανε. Ναι. Τώρα είναι όλα κρυμμένα, φίλε. Έχουν ξέρει τα μπιμπιλίνα, σας λέω. Το πρωτάθλημα είναι δικό μας, τέλος. Ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν, φιλάρι. Απλώς να είμαστε ενωμένοι, όπως λέει και ο Γκόραν. Τίποτα. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Φιλιά, 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 φιλιά. Λοιπόν, χρωστάω ο Κωνσταντινόπουλο, επειδή στο πρώτο μέρος δεν είχαμε ίντερνετ, στα παιδιά στην Πάτρα, στα παουκτσάκια της Αχαΐας. Νεκτάριο, Νίκο, εκεί. Να είστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εκεί υπάρχει πολύ δυνατός σύνδεσμος. Έχουν θέματα, μέσα στη φωλιά είναι. Δεν μασάμε τίποτα. Το κεφάλι ψηλά, ζούμου σου λέμε. Εμείς και όχι αυτοί. Ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν. Αφιερωμένος ο Κωνσταντινόπουλος που είναι εκεί από την περιοχή, από τα χωριά. Πάμε, ζούμου σου λέμε. Με το που θα γυρίσουμε, παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε για τραπέζια, βγάζουμε και γραμμές. Εδώ είμαστε! Έλα, μαέστρο, μάστρο να παίξει! Άστρο! Σέματα μου λες, εσύ δεν ήσουν εκείνη που γέλαγες εχθές. Σέματα μου λες, σέματα μου λες, εσύ δεν ήσουν μόνη. Μανταλάκι στη μύτη, σε χθες. Ανάβω μια τσιγάρα και πίνω δύο ποτά.
Το ένα για εσένα, το άλλο για μετά. Το άλλο για μετά, κάμπα. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη! Να σε κοιτάω. Πόσο ειτήλα, πόσο ογδοντήλα στην ατμόσφαιρα, φίλε. Τας. Μη με σκανδαλίζεις, είμαι παντρεμένος και από τα λαθρέα τα φιλιά καμένος. Μη με ξεμιαλείς, βρες αγάπη άλλη. Είναι αμαρτία να καώ και πάλι. Την έχει κάνει ήδη μία φορά την κουτσουκέλα. Τον ανακάλυψαν τουλάχιστον μία για να λέει και πάλι. Δεν εννοεί ελληνορωμαϊκή ελευθέρα με αυτές τις φόρμες, να πούμε, τις τυράντες. Δεν είναι. Με την τρίχα κι αυτά. Εδώ είμαστε. Κωστή, καλημέρα. Λέει ο Θανάσης Δημητριάδης. Πέρα από την πλάκα, θέλω να διαμηνήσει την ΠΑΕ. Δεν έχω, φίλε, επαφές με την ΠΑΕ. Ακούνε. Να διαμηνήσει την ΠΑΕ. Να ζητηθεί να ελεγχθούν από την αστυνομία οι υποσκευές και οι τσέπες της αποστολής του Γαύρου. Λοιπόν, για ενδεχόμενη μεταφορά κροτίδων, πυρσών και άλλων πυρομαχικών. Για την αποφυγή προβοκάτσιας. Καλημέρα και συγγνώμη για την υπόδειξη, αλλά αγάπη για την ομάδα με κάνει να σκέφτομαι περίεργα. Μου το στέλνει αυτό, αυτό μου το είχε στείλει ο άνθρωπος πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Καλά κάνεις και μου το ξαναστέλνεις. Είδατε, το περιμέναμε αυτό που λέγαμε. Εγώ έλεγα όλη τη βδομάδα εκείνη φώναζα. Παιδιά, έρχονται για να μην παίξουν. Το θυμάστε που έλεγα. Ότι αφού δεν μπόρεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα βρουν τρόπους να μας πάρουν βαθμούς. Και ο κόσμος, δύο φορές, 30.000 άνθρωποι, συγκλονιστικοί, κατάπιαν κάθε τους οργή, κατάπιαν κάθε τους τσαντίλα και κάθισαν εκεί και είδαν αυτό το πράγμα το σιχαμερό. Δύο φορές. Έλα ρε Γιώργο Κόρο, άνοιξε. Πάμε στις πέντε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Παρακαλώ. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς, ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, έλα ρε Στέλιο, πού σε ρε. Τον έριξα το προηγούμενο, εντάξει, καθάρισε. Κανονικά, φίλε, τρικλοποδιά από πίσω και σου δίνω κόκκινη κάρτα, κατευθείαν. Έτσι, έτσι. Κατευθείαν, φίλε, κατευθείαν. Πήγαινα για την μπάλα όμως. Ναι, το ξέρω, καλά, εννοείται, ναι. Δεν είναι. Όσο θα κοντεύουν οι εκλογές, οι κολοτούμπες θα είναι όλο και περισσότερες και καλύτερες, τύπου Μελισσανίδη. Ναι, για ανάποδες πυρουέτες στον αέρα. Τώρα θα δείτε. Γιατί δεν έχουν καταλάβει που μπλέξανε. Όταν θα δουν τα νούμερα που η παραδοσιακή τους δύναμη ήταν στη Μακεδονία, τότε θα καταλάβουν τι έγινε. Μόνο αυτό το πράγμα τους νοιάζει, αδερφέ. Ούτε του κόσμου η στεναχώρια, ούτε το ότι ξεμπροστιάστηκαν, ότι ξεβρακώθηκαν, ούτε ότι εξευτελίστηκαν, τίποτα. Ξέρεις, σου νοιάζει. Η ψήφος, φίλε. Αυτό μόνο. Σου λέει, αμάν, τώρα θα δείτε τι έγινε, γίνει από εδώ και πέρα. Ο Άδωνης, όχι πάω και έγινε ο Άδωνης. Όχι ο Τσίπρας εχθές η Νέα Τούμπα. Νέα Τούμπα, τι Νέα Τούμπα, δεν κατάλαβα. Θα μας την πληρώσετε εσείς, όπως ΣΑΕΚ το γήπεδο τα 20 εκατομμύρια. Τι ήρθες να ανακοινώσει ότι θα φτιάξει ο Ιβάν Σαββίδης με τα δικά του λεφτά Νέα Τούμπα, στο δικό του οικόπεδο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Το δύσκολο για τον Λουτσέσκου είναι να κρατήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο με όλα αυτά που ακούγονται, φίλε. Πάρα πολύ. Εδώ θα δείξει και τι προσωπικότητα είναι και τι δύναμη έχει να τους κάνει να είναι συγκεντρωμένοι. Πάρα πολύ. Γιατί. Συμφωνώ. Πόσο να πεις να παίξεις με ψυχή, ρε φίλε, όταν ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις. Θα σε ρωτήσω κάτι, Στέλιο. Ξέρεις κάτι, να το έχω πάρει στο χορτάρι και με αυτά που σε κάνω, είδες να πώς επηρεάσει η ομάδα μέσα στην Τρίπολη. Είσαι στον πόντο ακριβώς. Άκου, θα σε ρωτήσω κάτι. Είδαμε στον Πανιόνιο, τι ομάδα είδαμε στον Πανιόνιο. Και τι ομάδα είδαμε στην Τρίπολη. Μισολαβήσα τα γεγονότα. Στην Τρίπολη μετά. Τι ομάδα είδαμε στην Τρίπολη. Σε ρωτώ ένα πράγμα. Εδώ, στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ καιρό έχουμε. Δηλαδή, έχουμε χάσει πριν το μάτς με το Γαύρο. Πριν το μάτς με το Γαύρο. Πιάσαμε μετά, να τα δικαστικά, να η Σκολαρίκη, να η Έφεση, να οι τιμωρίες, να η μείον βαθμοί, να η FIFA, να το Brexit, να το έτσι, να το αλλιώς. Δηλαδή, βλέπετε ότι τον τρελάναν τον κόσμο, φίλε. Το πρωτάθλημα αυτό, επειδή δεν κατάλαβαν ότι δεν θα το πάρουν αυτοί, κοίταξαν σε πρώτη φάση να το απαξιώσουν και σε δεύτερη να το δώσουν στο φίλο του στον ΑΕΚΤΣΙ. Απλά πράγματα. Έτσι είναι. Να μην φύγει από εκεί, φίλε. Σου λέει, άμα φύγει από εκεί μετά, είναι μακριά. Βρίσκω να το ξαναφέρνουμε πίσω. Ξεφύγανε. Κατάλαβες. Όπως το λες, πολύ σοβαρό. Πρέπει τα πέντε εναπομείναντα παιχνίδια
να μαζέψουν τις δυνάμεις τους. Πιθανότατα θα πάμε να παίξουμε το Σάββατο. Μεθαύριο είναι Σάββατο, παιδιά, έτσι. Δηλαδή η ποινή 99,9%, μάλλον η απόφαση, θα βγει είτε σήμερα είτε αύριο ή Πέμπτη Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα να επαναρχίσει το πρωτάθλημα, θα έχουν μάθει οι παίκτες ότι τους έκλεψαν τους βαθμούς και θα πρέπει να βγάλουν αποθέματα. Αυτό... Και ένα τελευταίο. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ για την υπόθεση του Ολυμπιακού θα πάει και στο ΚΑΣ. Και εκεί που δεν είναι δηλωμένο στο φύλλο αγώνα που έχει γίνει όλη αυτή η αλχημία να το δηλώσουν εκπρόθεσμα ότι είναι αξιωματούχος του αγώνα και αυτά, στο ΚΑΣ μετά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει χαθεί τίποτα. Απλά είναι οικονομικό το θέμα, ο πρόεδρος δεν έχει θέμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα το θυμηθείς, η υπόθεση θα πάει και στο ΚΑΣ. Όταν δεν είναι δηλωμένος, αυτό που λέγαμε και το έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, πάει με χρηματικό πρόστιμο. Δεν έχει καμιά δουλειά να είναι στον πάγκο της ομάδας. Εδώ, φίλε, γίνανε σειρά ποτπουρή έγινε από παρανομίες. Άστο τώρα. Άστο. Και το κυριότερο, επιβραβεύτηκε το θέατρο σκιών. Φιλιά, γεια σου, Στελάρα μου. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Έχουμε. Πείτε μου και για τραπέζια, άμα θέλετε, παιδιά. Να δώσουμε ένα τραπέζι λαδόκολα. Δεν έχω τίποτα. Σήμερα ούτε μου είπατε καθόλου. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Αντρέα μου. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Στην γουστάρη χωριά της Ακουστάρη. Πάρα πολύ, φίλε. Έχεις... Με πάθος. Και με αφαίρεση βαθμών και με τιμωρίες και τα λοιπά. Ό,τι θες. Έχεις βάλει να πούμε τα καψουροτράγουδα, να πούμε. Όλα, είναι επικίνδυνο να σε αγαπάω. Κανονικά, τα παράνομα. Φίλε. Έτσι, τι ωραία, φίλε. Τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και θέλω να ακούσω και την άποψη τη δική σου και των φίλων, εν πάση συνοπαδών. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση τους σοφούς τους έκανε σοφότερους. Και τους αδαείς, απλούς, φιλάθλους, οπαδούς και ψαγμένους και πιο φιλοσοφημένους. Και αφύπνισε αρκετό κόσμο που ήταν σε έναν λίθαργο. Ναι. Αυτούς που νομίζανε, τους άπλες, έλα μωρέ εντάξει, ας παίξουμε και με 7 και κλεισμένο των θυρών, πάλι θα το πάρουμε. Ναι. Έλα μωρέ εντάξει, 2 βαθμούς μας αφαιρέσανε. Ναι. Έλα μωρέ, του χρόνου, δεν έχω κάνει ομάδα ακόμα, θα το πάρω άλλη χρονιά. Ναι, έτσι. Πολύ απλά ας πούμε. Ναι. Έτσι, τελείωσε αυτό. Ανδρέα, έλα μωρενά, δεν βλέπεις αυτό. Τελείωσε μας δώσανε και εκείνο, ναι. Μας πήραν αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν, θέλω να πάρω αυτό το feedback που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τους φίλους και από σένα, το πιστεύεις ότι μας έκανε σοφότερους, όπως και τους παίκτες, όπως και όλο το team, όλο τον οργανισμό, όλο τον οργανισμό. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, ότι σε 2-3 χρόνια κάποιος από τους βασικούς μας παίκτες μπορεί να πάει στην Κολομβία, έτσι, και να δει εκεί καταστάσεις και να πει πια Κολομβία, ξέρω εγώ, τη Λατινική Αμερική. Στην Ελλάδα να δείτε μαφία που παίζει, ας πούμε. Ναι, ναι, γατάκια. Είστε ακόμα K17, να πούμε, στη διαπλοκή. Εδώ έχετε, τι είναι, εκεί K17, φαβέλα στη Βραζιλία, ποια φαβέλα εδώ. Πάτε να δείτε κλιματική οργάνωση στην Γιατί Ελλάδα. Γιατί δεν πάνε κλιμάκια από εδώ σε σεμινάρια στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Πώς φεύγουν από εδώ αρχαιολόγοι, πώς φεύγουν, ξέρω εγώ, να ενημερώσουν σε θέματα, να κάνουν σεμινάρια. Έρχεται ο τάδε, αμάν, ο τάδε τι, ο τάδε ένα ολόκληρο καράβι, να πούμε, εξαφάνισε. Έτσι ακριβώς, έτσι. Μας έκανε σοφότερους αυτή η κατάσταση. Ακριβώς. Το πιστεύω, να είμαστε ενωμένοι για την πόλη πρώτα απ' όλα, για την πόλη. Ακριβώς. Επενδυτές στείλε... πάνε και έρχονται και λοιπά. Στείλε κείμενο. Έφτιαξε το μαραφέτη, στείλε κείμενο, στο zoomusu.gr. Έφτιαξε. Έφτιαξε. Ανέβασε το. Ήρθε η ώρα. Αγόρι μου. Φιλιά. Άντε, καλημέρα. Φιλιά. Τα φιλιά μου, την αγάπη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ανδρέα. Εκεί στο site μας, το zoomusu.gr, ακούτε την εκπομπή και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχει αρχείο. Έχουμε αρχεία δηλαδή σαν εκπομπή. Έχουμε αρχεία και μάλιστα βαριά αρχεία. Όλες τις εκπομπές τις προηγούμενες. Και τα έχουμε τα αρχεία και τα έχουμε και τα βλέπουμε. Και δεν τα δείχνουμε πίσω στον κόσμο. Δεν ανεβοκατεβάζουμε τα χέρια να πούμε να, όπως ο Μυραλάς που έδειχνε τα αρχεία του. Έτσι και μένει ακόμα τιμόρυτος, διότι η ΑΕΚ στο μάτς με τον Ολυμπιακό φτύνει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ τον Μπάρκα και δεν θεωρεί σκόπιμο η ΑΕΚ, που είναι αντίπαλος και καλά, να τον καταγγείλει. Τέλος πάντων. Εκεί στο zoomusu.gr λοιπόν, μπαίνετε και εκεί που λέει γίνε zoomusu αρθρογράφος. Ο Γιάννης Μανουκίδης έχει φτιάξει υπέροχα πράγματα. Θα το ανανεώσουμε το site σιγά σιγά, γιατί βλέπετε με τα γεγονότα δεν προλαβαίνουμε τίποτα, αλλά εδώ θα είμαστε. Καλημέρα! Ναι! Γεια σου, Χρύσα Άντσου, γεια σου, Χρύσα μου. Θα σας διαβάσω τη μου έστειλε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Α, περίμενε μάλλον μια στιγμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μου γράφει, Χρύσα, και είναι σωστό. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να προσφύγει στο ΚΑΣ, γιατί πλέον περιμένουν την κατάργηση του διαιτητικού δικαστηρίου. Το έχει θέσει ως όρο ο Βασιλιάδης, ώστε το ΚΑΣ να είναι το τριτοβάθμιο διαιτητικό δικαστήριο. Επομένως, το κεφάλαιο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έκλεισε οριστικά. Αυτό.
Και έχει δίκιο, Χρήστα. Ναι, σε ακούω, άνθρωπε μου, έλα. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Και τι γίνεται τώρα, ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Πήρες παρά 10, πήρες παρά 10 να βιώνεις εποχές 103. Έλα, αγόρι μου, Νικόλα, έλα, αγόρι μου, έλα, ρε φίλε. Σε έστειλα τώρα, σε έστειλα. Μου στείλε ένα στο εξής. Σε ακούω από τότε που φορούσες κοντά παντελονάκια και έπαιζες μπάλα στην ανηφόρα της Μαλακοπής. Πριν γίνει ο περιφερειακός, εκεί στο Κρυονέρι. Ήθος. Ήθος. Μεγάλο. Και τι. Εμείς δουλεύαμε επειδή είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από σένα. Ναι. 151 τώρα γυμνάσιο. Ναι. Σκασιά με καρελάκι δεκαράκι, καρέλια 10 τσιγάρα. Κρυμμένο. Με όλα τα στενά της τούμπας να περνάσεις για να ανεβείς περιφερειακό για να κάνεις τσιγάρο. Έτσι, πού να τα πεις αυτά. Να τα πεις. Μακριά, τα πεις. Μακριά, μακριά πας. Πολύ μακριά. Πολύ μακριά πάω, φίλε, ναι, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε λίγο. Καταδικάζουμε γιατί... το κάπνισμα επειδή μας ακούν και νέα παιδιά φυσικά, ότι δεν είναι μια ωραία συνήθεια. Εγώ δεν έχω τέτοιο ήθος, φίλε, όπως εσύ. Εντάξει, κοιτάω εγώ να το πω. Πες το εσύ. Ξέρω θα προτιμούσατε να βγει να πούμε καμία Όλγα Φαρμάκη, να έχει και ήθος και στήθος. Ναι. Ο νους σου εκεί είναι. Φίλε, εκεί τι να κάνουμε, φίλε, αφού είμαστε, το έχουμε πει. Δεν, εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ, φίλε. Δεν ξέρεις, δεν, αυτό δεν αλλάζει. Να σου πω λίγο. Κάτι το λίγο το πρωί σε έπιασα. Ναι. Πήρα και ένα φίλο τηλέφωνο και του το είπα. Κάτι για πολιτικά δεν λέγεις πρωί, το πρωί για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι, όχι. Ένας φίλος μου είναι πολιτικός μηχανικός. Η πολιτική μηχανική είναι αυτή που λένε, η μόνη πολιτική που λένε την αλήθεια. Ξέρεις. Ναι. Ναι. Αυτό. Είχα μια απορία. Όχι, αυτοί δεν λένε την αλήθεια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, περισσότερες αλήθειες από τους και τους πολιτικούς. Ναι, ναι. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, μπορώ να επιλέξω κατηγορία. Τον Κώστα τον Καραμαλή, το θυμάσαι. Όχι τον Εθνάρχη. Όχι, ρε. Τα φρύγια τα μεγάλα. Τον κανονικό τον Κώστα. Αυτός που είπε μην πειράξει τη Μακεδονία και έκλαιγε. Τους άλλους μετά, τους Αβαβά. Του Χαραλάμπους και του Σάβα. Το Καραμαλή, αγόρι μου, το ξέρεις το Καραμαλή, το πολιτικό εδώ, το ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, ναι. Αυτός βγήκε και πρωθυπουργός. Πόσα χρόνια έχεις να ακούσεις γι' αυτόν, ή έχεις να βγεις στο προσκήνιο, μια ερώτηση θα σου κάνω. Από τότε που ο Βουκεφάλας ήταν πόνι. Πρώτος βουλευτής στην Βόρεια Ελλάδα πώς βγαίνει, ρε φίλε, θα μας πει, κανένας. Για ποιο λόγο. Η σιωπή είναι χρυσός, φίλε, και ο χρυσός μας φαίνει πιο κοντά. Φακαντόρο. Τι είμαστε, φίλε, και άστο το... Και άστον τον Άδωνη. Oh. Σαν τον Άδωνη θα ρίξουν 5 παροχές και ο κόσμος αυτός που φωνάζει θα βγάλει το σκάφο, φίλε. Νικόλα, πού είναι οι δικοί μας βουλευτές, και όταν λέω οι δικοί μας, όχι κόμμα, δεν έχω κόμμα. Ναι. Πού είναι εδώ όλοι οι βορειοελλαδίτες ενωμένοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να ακούσω ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ΚΚΕ, όλοι ΑΝΕΛ, έτσι, όλοι μαζί της Θεσσαλονίκης. Να σου πω, κατέβηκε κλιμάκιο, βάλαν στο πλάι το κόμμα τους και είπαν τι κάνετε ρε σε αυτούς τους ανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα. Παίζετε με την πόλη. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Σου έκανα μία ερώτηση. Επί 10 χρόνια που είναι εξαφανισμένος ο Καραμαλής, βγαίνει πρώτος βουλευτής. Πολύ διακριτικός. Δεν ενόχλησε κανέναν, φίλε. Δεν ενόχλησε κανέναν. Υπάρχει κάποιος να μας πει το λόγο. Και μετά τα απαντήματα θα δοθούν από μόνο τους άλλα. Θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα το ξεχάσουμε όλοι, θα πέσουν 5 παροχές, θα πέσουν τα οικογενειακά επιδόματα και το όλα τα άλλα. Ναι, ναι. Ήδη, στο 90. Τίλυτα. Μας πήραν 100 για να μας δώσουν, μας πήραν 100 να μας δώσουν 2 και να πούμε και ευχαριστώ. Όπως και με την ποινή με τον Γαύρο, έτσι. Ίδιο πράγμα είναι. Μας κλέψαν 10 εικόνες, μας γυρίσαν 3 και πρέπει να τους φιλίζουμε και τα χέρια. Βέβαια. Κάποτε ούτε εκεί μπορούσες να φτάσεις. Με φούντωσες. Να ξέρεις. Με φούντατες! Γεια σου, Νικόλα! Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ άμα... Ναι, για πες. Βάλε και ένα τραπεζάκι, δεν έχεις. Ναι. Με 4 καρέκλες. Βεβαίως. Και σκρίνιο. Θα δώσω και σκρίνιο και μπαουλοντίβανο. Εντάξει, εγώ θα χρειαστώ στο τραπεζάκι. Πρόσεξε. Μόνο 2. Εσύ και ο Θωμάς δώσετε όνομα. Σήμερα θα είναι 50-50, φίλε. Δεν υπάρχει. Αλήθεια το λες. Αλήθεια δεν είναι, αφού δεν κανένας δεν είπε. Θα το μοιραστώ μαζί με το Θωμά. Σε ευχαριστώ πολύ που μου δώσεις. Πολύ ωραίος είσαι. Φιλιά. Στο 599, γεια. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Τελευταίος. Έλα αδερφέ, κλείνεις εσύ φίλε την όπερα. Την όπερα εσύ κλείνεις. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι Κώστα. Βεβαίως, είσαι ο. Το όνομά μου είναι Γιώργος, παίρνω από Αλεξάνδρεια τηλέφωνο. Πρώτη φορά τηλεφωνείς. Ναι, ναι. Και τελευταία.
Για πες φίλε Γιώργο. Ναι, σε ακούω, σε σένα μιλάω. Ναι, ναι, πες μου. Α, ωραία, ωραία, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Δεν μου ακούγεσαι, δεν μου ακούγεσαι για Ολυμπιακός. Δηλαδή μου ακούγεσαι εξηγημένο παλικάρι. Μου ακούγεσαι έντιμος και καθαρός. Ναι, έτσι πως βλέπω το ποδόσφαιρο, πολλοί μου το λένε ότι δεν είμαι Ολυμπιακός, ναι. Είμαι τρυφοπαοξής. Εγώ Κώστα το μόνο που θέλω να πω είναι ότι φέτος αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ άξιζε το πρωτάθλημα. Μπράβο σου. Αυτό, είσαι έντιμος. Επίσης είμαι πολύ στεναχωρημένος με αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που ναι. Του είχαμε δουλεμένο στην προπόνηση, όπως λέει και ο Γιώργος ο Ζαγόρας, ναι. Να μην κατέβουμε να πέσουμε. Σωστό, σωστό. Μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Έτσι, ναι, πάρα, ναι, ναι, πολλοί ναι. Ολυμπιακοί, πρόσεξε, κυρίως παλιά κοπής Ολυμπιακοί, όχι τώρα οι του ναι. Μαρινά και του Καραπαπά, πολλοί Ολυμπιακοί φίλε αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από αυτό που ακριβώς. Έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τους ακριβώς. Τίτλους τους έπαιρναν τον τελευταίο καιρό, ναι, γλυκαίνεσαι με τα πρωταθλήματα. Οκ, okay, κάνεις λίγο τα στραβά μάτια στις παράγκες, αυτά στις εύνοιες. Αυτό όμως ήταν φίλε πραγματικά ο πάτος του Βαρελιού για αυτούς τους Ολυμπιακούς. Που έχουν αξιοπρέπεια. Είναι οι ίδιοι που σηκώθηκαν στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης και συχάθηκαν και έφυγαν επειδή δόθηκε ένα κύπελο και δεν δόθηκε στον Αστέρα με το χέρι του Μανιάτη. Τι να πω ρε παιδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνο το κύπελο όντως και εγώ δεν. Είναι λερωμένο όπως και το άλλο με τον Βάλνερ. Όπως και το άλλο με τον Βάλνερ, φίλε. Δεν είναι έτσι. Τι να πω τώρα, εσείς ξέρετε. Εσείς ξέρετε. Και φέτος δηλαδή θα είναι μεγάλη αδικία αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά ελπίζω, έχει κάποιους αγώνες ακόμα και ελπίζω να τα καταφέρει γιατί το αγωνιστικά το άγγιζε 100% και η ομάδα και πιστεύω Ιβάν. Παρόλο αυτό το λάθος που έγινε με την είσοδο στο είπαμε, ίδιο, το είπαμε. Λάθος. Έτσι ναι, το είπαμε. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι το αξίζει ο ΠΑΟΚ πραγματικά. Δηλαδή εντάξει, αν βγάλουμε τα γυαλιά τα οπαδικά, τα σαρά αγωνιστικά. Είσαι ωραίος φίλε. Είσαι ωραίος. Δεν είσαι κρυφό. Είσαι κρυφό παόξης. Είσαι φανερό παόξης. Είσαι κρυφό Ολυμπιακός. να τα αντιστρέψεις. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Υπάρχουν και τέτοιοι παιδιά μας ακούνε. Υπάρχουν Ολυμπιακοί. Ναι, ναι. Υπάρχουν Ολυμπιακοί οι οποίοι. Εντάξει, ξέρεις κάτι. Στο σημαδεμένο πρωτάθλημα, οκ, okay, κάνεις λίγο τα στραβά μάτια, τι γλυκένεσαι, να τσάβιος λίκ, να αυτά, ωραία είναι. Το μπορεί να το ανεχτεί ο εγωισμός σου, που και πάλι αρκετός κόσμος είχε φύγει τα τελευταία χρόνια. Αρκετός. Υπάρχουν οι παλαιοί γάβροι, το ξαναλέω, που αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από αυτό το πράγμα. Τώρα όμως αυτό το κιωτεύω, το δηλιάζω, το πηγαίνω με πρόγραμμα για να μην παίξω, οι πολλοί από αυτούς δεν το άντεξαν. Πολλοί από αυτούς θα προτιμούσαν να χάσουν ένα πρωτάθλημα από το να τους λένε χέστες. Γιατί τώρα λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά αυτό είναι. Δίλιασαν, κότες. Σου λέει μπες και παίξε ρε. Μπες και παίξε. Αλλά σου λέει θα φάμε, θα γίνει, νέες αίρες θα γίνουν. Αυτό θα γινόταν. Με την ορμή που είχαμε, με την τρέλα, με το πάθος, με τον κόσμο όλων, με την ομάδα, με ψυχολογία στα ύψη. Θα τους τρώγαμε με μια χαψιά. Αυτό θα γινόταν μέσα στο γήπεδο. Τσιλιπιπί. Πρατ. Απλά. Απλά πράγματα. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα φίλε, θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 2. Τα έχω ανακατέψει. Ή όχι, ξέρεις θα κάνω σήμερα. Όχι φίλε, θα πάρει τραπέζι. Και ο Θωμάς και ο Νικόλας για τη Λαδόκολα. Αλλά σας έμαθα έτσι τριμεράκια, ταμπλετάκια, είδες, φίλε, έμαθα ο κόσμος σε μεγάλα δώρα και το τραπέζι, εντάξει, πιαστήκαμε πιο πολύ σήμερα με τα θέματα, επειδή αναμένουμε την απόφαση, θέλω να σας πω κάτι με πολύ αγάπη, όπως το λέω στον αδερφό μου που μιλάμε, όπως το λέω στον πατέρα μου, δεν πρέπει όλο αυτό να μας κλονίσει, δεν πρέπει να μας σπάσει το ηθικό, είναι μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή στην ψυχολογία μας. Αυτό που έχουμε πάθει από τις 25 Φεβρουαρίου και μετά, κλείσαμε μήνα, είναι ένα πραγματικό τσατάλιασμα στο νευρικό σύστημα. Είναι πραγματικά ένα τεστ νεύρων. Είναι πραγματικά μια σχηνοβασία μεταξύ οργής, κατάθλιψης, μελαγχολίας, ξεσπάσματος, συχαμάρας, περηφάνειας όμως στο τέλος. Αυτό πρέπει να μείνει στο τέλος. Απλά όλο αυτό το φρικαλαίο σκηνικό που έσαν, όλο αυτό το αποτρόπαιο πράγμα, έκανε τον κόσμο να ειδιάσει.
Έφερε αναγούλα στον κόσμο. Το ξέραμε ότι είστε συχαμεροί. Όχι όμως και τόσο. Θα φτάνατε σε αυτό το σημείο. Να τα στήσετε όλα. Ο μεν να μην βγει καθόλου και οι άλλοι να το παίξει ψυχολογικά τρομοκρατημένοι. Με 0-0 θα βγαίνατε, κύριε Δημητριάδη, να παίξετε. Κύριε Σιμόες, κύριε Κονέ, θα βγαίνατε με 0-0 ή εκεί ήταν όλα καλά. Α, σας έλεγε, παιδιά, άκυρο τον γκολ. Έξω δεν κουνιόταν φίλο, ο κόσμος συγκλονιστικός. Άκουσα από πολλούς να λένε, ευτυχώς που μπήκε μέσα ο Ιβάν. Αλλιώς αν μάθαινε ο κόσμος εκείνη τη στιγμή ότι του ακύρω, γιατί αμέσως τώρα με τα κινητά δεν έχει, παιδιά, να πάρουμε τηλέφωνο στο σπίτι που έχουν τηλεόραση, την άλλη μέρα θα γράψει εφημερίδα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είδαν όλοι ότι η φάση ήταν καθαρή. Ότι ο Πέτς καλύπτεται και από τον Μπακασέτα και ότι ο Μαουρίσιο δεν επηρεάζει τη φάση. Έμαθαν όλοι ότι είναι ένα πεντακάθαρο γκολ. Και μου στερεί, ρε Μπινέ, 33 χρόνια μετά. Καμπινέ, τον Μπινέ βγαίνει από το καμπινέ. Μου στερεί αυτό που αξίζω. Έτσι έχουν τα πράγματα. Άρα τι λέμε στο τέλος ημέρας, δεν σπάει το ηθικό μας, δεν φοβόμαστε, δεν δηλιάζουμε, δεν υποχωρούμε, δεν απαρνιόμαστε αυτό που αγαπάμε, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, σε καμία περίπτωση, μας κάναν πιο δυνατούς, μας ατσάλωσε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι θα προχωρήσουμε, απλά πράγματα, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, φεύγω, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, έχετε... Η γκαντεμιά του Μάριου που κάθε μέρα λέει διώχνουμε την γκαντεμιά του Σεζερού. Έρχεται η γκαντεμιά του Μάριου! Έρχεται η γκαντεμιά του Μάριου. Κάθε μέρα θα στο λέω Μάριο, ξέρεις πως αγαπάω. Κάθε μέρα, έλα. Λοιπόν, έρχονται τα παιδιά. Χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι ο Χαλβάς Λουκάς. Εκπληκτικές γεύσεις. Είναι μια φορά και ένα καιρό η παιδική κατασκήνωση. Φυσικά είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. 705-750 τη Λιβεριά. Και καλόε, αλόι με μύρτιλο 23-12-200-500, υπέροχα πράγματα, υπέροχα πράγματα για τον οργανισμό σας. Και αλόι με μύρτιλο, με blueberry, ειδικά για το ζάχαρο, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχονται τα παιδιά, bye, bye, bye!